Την μπάλα θα βγαίνει έξω. Είδαμε τον Χρήστο Στυλιανίδη την ώρα που μιλούσε ο Γρηγόρης ο Γρηγοράς για τον Χρήστο τον Στυλιανίδη. Και όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει αυτό το πολύ σπουδαίο παιχνίδι από ΑΠΟΕΛ εναντίον Κεραυνού. Πέμπτος αγώνας, δεν υπάρχει επιστροφή. Ο νικητής πάει στους τελικούς, αντιμετωπίζει την ΑΕΚ. Ο ηττημένος πάει στο σπίτι του. Τελειώνει η σεζόν για την ομάδα που θα χάσει μετά από την σημερινή αναμέτρηση. Το ΑΠΟΕΛ που είναι στην πρώτη επίθεση ξεκινά το παιχνίδι με Ντίξ Γλυνιαδάκη που εδώ παίρνει το πρώτο φάουλ. Ραντοσάλιεβιτς, Πουλ και Μακφάτεν. Η πρώτη πέντε για τον Αντώνη τον Κωνσταντινίδη. Να το εδώ ο head coach του ΑΠΟΕΛ. Ο Κεραυνός που ξεκίνησε το παιχνίδι με Έιμις, Βίτεν, Καϊμάκοβις, Προύιτ και Τεμιούινγκ. Το πρώτο φάουλ στο παιχνίδι είναι από τον Wilburn Davis Άμις. Έιμις, καλύτερα. Πρώτη βολή άστοχη από τον Ελλαδίτη πρώην διεθνή. 1-0. Ο πρώτος πόντος στο παιχνίδι από τον Ανδρέα τον Γλυνιαδάκη, τον μεγάλο πρωταγωνιστή στο τελευταίο παιχνίδι μέσα στο Στρόβολο. Ήταν το Α και το Ω για το ΑΠΟΕΛ. Πέτυχε 23 πόντους, του συνδύασε με 8 rebound. Το ΑΠΟΕΛ που βγαίνει ξανά μπροστά. Υπάρχει πολύ καλή άμυνα χωρίς φάουλ από τον Γκάμπριελ Προύιτ. Νάτος εδώ ο Αμερικανός. Εδώ θα δούμε ξανά πώς χτυπάει την μπάλα. Δεν υπάρχει κανένα φάουλ. Σωστή διαιτητές. Η μπάλα απ' έξω για τα ΑΠΟΕΛ. Ο Ντίξ. Ξανά η μπάλα στον πρώην παίχτη της Ομόνιας. Ο Ραντοσάλιεβις θα κάνει επιθετικό φάουλ και η μπάλα είναι για τον Κεραυνό. Ο οποίος καταφέρνει να βγάλει ανώδυνα αυτή την επίθεση για το... αυτή την επίθεση του ΑΠΟΕΛ χωρίς να δεχτεί πόντο. Το πρώτο φάουλ για το ΑΠΟΕΛ ήταν από τον Λάζαρ Ραντοσάλιεβιτς. Καϊμάκοβιτς αστοχή, rebound από τον Πουλ, η μπάλα στο ΑΠΟΕΛ από τα χέρια του Καϊμάκοβιτς. Βγήκε Μπορίς Καϊμάκοβιτς. Έχει βοηθήσει τον Κεραυνό. Τον έφεραν οι Στρογογιώτες για τα play-off. Έκανε δύο πολύ καλά παιχνίδια στις πρώτες δύο αναμετρήσεις αυτής της σειράς, όπου ο Κεραυνός προηγήθηκε με 2-0. Εδώ ο Ραντοσάλιεβιτς έκανε ακριβώς την ίδια κίνηση, αυτή φορά χωρίς φάουλ, ήταν όμως άστοχος. Παραμένει το 1-0, είναι ποδοσφαιρικό το σκορ στα πρώτο 1 λεπτό και 20 δευτερόλεπτα. Πρώτο φάουλ. Αμυντικό φάουλ για την ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Το έχει κάνει ο Ντόντε Ρασούν Πουλ πέρσι με τη φανέλα της ΕΘΑ. Στη γραμμή λοιπόν για τον Κεραυνό ο Άντωνι Λαμόν Γουίτεν Τζούνιορ. Ο Αμερικανός που θα χάσει την πρώτη βολή. Όπως και ο Γλυνιαδάκης προηγουμένως. Θα ευστοχίσει στην δεύτερη και ισοφαρίζει 1-1. Ο πρώτος πόντος για τον Κεραυνό. Ραντοσάλιεβις θα πάρει και αυτή την προσπάθεια. Αυτή φορά είναι εύστοχος. Πήγε πιο δυνατά, πιο αποφασιστικά και πετυχαίνει το πρώτο καλάθι εντός παιδιάς στο παιχνίδι. 3-1, 8 και 10 πριν το τέλος της πρώτης περίοδου. Για να δούμε αυτή τη μάχη των σέντερ. Ο Καϊμάκοβιτς θα νικήσει τον Γλυνιαδάκη με πολύ ωραία γρήγορη κίνηση. Χρειάζεται γρήγορη νομίζω η συνεισφορά του Καϊμάκοβιτς αν θέλει να φύγει με τον Ρόσφυλλο Κεραυνός. Αυτό είναι το μόνο δεδομένο, Μάριο. Ο Καϊμάκοβιτς ήταν τραγικός στον αγώνα στον Στρόβολο και ο Γλυνιαδάκης έκανε επικός πάρτι κατά την ρακέτα του Στρόβολου. Σήμερα είναι το στοίχημα. Αν ο Καϊμάκοβιτς καταφέρει να μειώσει την παραγωγικότητα του Γλυνιαδάκη και ο ίδιος να βοηθήσει επιθετικά, τότε σίγουρα η ομάδα έχει περισσότερες πιθανότητες. Εξαιρετική προσπάθεια από τον Τεμιούινγκ. Καλάθι και φάουλο Κεραυνός.
παίρνει προβάδισμα με 3-5 και έχει την ευκαιρία, εδώ θα ξαναδούμε πόσο ωραία απέφυγε με τη σταυρωτή τρίπλα, έπαιξε κάτω χαμηλά τον πιο αργό Γκλινιαδάκη, ο Ντεμιούιν και τον νίκησε, πήρε και το φάουλ, πάει και στη γραμμή. Η πρώτη πόντη ολοκληρώνει το έμμεσο τρίποντο, 6-3 για τον Κεραυνό. Γκλινιαδάκης, έμεινε ελεύθερος ο Πουλ, τράβηξε πάνω του παίχτες ο Γκλινιαδάκης, τρίποντο το πρώτο στο παιχνίδι και πρώτο για τα Αποέλ από τον Τόντε Ρασιούν Πουλ, 6-6. Είναι καθαρά Γρηγόρη της Καγκέρα σήμερα το παιχνίδι, νομίζω θα παίξουν μεγάλο ρόλο και οι κινήσεις των προπονητών και τα συστήματα, απαντά αμέσως ο Κεραυνός με τρίποντο του Γουίτεν, έλα Γρηγόρη. Ακριβώς, Μάριο. Πρώτα απ' όλα να πούμε για το Γουίτεν ότι πρόκειται για ένα σκόρελγη. Είναι ένα εξαιρετικό σουτέρ, ειδικά από την γραμμή των 6,75. Ο Λαζάρ θα απαντήσει τώρα. Θα απαντήσει. Να πούμε ότι είναι όπως το είπες. Είναι παιχνίδι της Καγκέρας, είναι στρατηγική. Ενώ στην προηγούμενη φάση είδαμε ότι ο Γκλινιαδάκης τράβηξε μεν δύο παίχτες, αλλά έγινε αυτό που προβλέπαμε. Δηλαδή έμεινε ελεύθερος παίχτης και εκτέλεσε. Είναι το ρίσκο το οποίο παίρνει ο Χρήστος Στυλιανίδης με άμυνα με προσαρμογές πάνω στο Γκλινιαδάκη. Δύο παίχτες του Κεραυνού στο rebound. Αστόχησαν όμως. Ευνηδιασμός για τα Αποέλ με τον Πουλ να μην μπορεί να τελειώσει τη φάση. Θα πάρει πάντως το φάουλ. Είναι καθαρό το φάουλ, το παραδέχεται αμέσως ο Γκάμπριελ Προύιτ. Δύο βολές για τον Πουλ προηγουμένως. Είχαμε τρία συνεχόμενα τρίποντα. Δύο για τα Αποέλ, ένα για τον Κεραυνό. Μέχρι που αστόχησε ο Προύιτ και τελείωσε αυτό το σερί τριπόντων για τις δύο ομάδες. Ο Ντόντε Πουλ στην πρώτη βολή. Φτάνει τους 4 πόντους, 5 πόντους για τα Αποέλ έχει ο Ράντος Άλιεβιτς και είναι πρώτος σκόρερ μέχρι στιγμής στο παιχνίδι. Η δεύτερη βολή με την παρέμβαση, την σωστή παρέμβαση του Έιμις είναι άστοχη για τα Αποέλ. Στο σύν 1 η διαφορά, στην μικρότερη τη στιγμή. Έιμις Καϊμάκοβιτς μακριά από τον χώρο δράσης του, βγάζει από το καλάθι και τον Γκλινιαδάκη. Άλλαξαν τα μαρκαρίσματα για τα Αποέλ. Άστοχη προσπάθεια του Έιμις που θα ξαναπάρει. Καϊμάκοβιτς εκεί θα πάρει το rebound. Με υποψία φάουλ φωνάζουν από πλευράς Αποέλ. Ήταν το δεύτερο καλάθι στο παιχνίδι για τον Μπορίς Καϊμάκοβιτς. Τρίποντο για τα Αποέλ. Εύστοχο. 13-11 από τον Μακφάτεν. Είναι το τρίτο τρίποντο στο παιχνίδι για το Αποέλ. Η περιφέρεια έχει παίξει τον ρόλο της σε αυτήν τη σειρά. Ως συνήθως η ομάδα που είναι πιο εύστοχη σε κάθε παιχνίδι παίρνει και την νίκη. Για την ώρα 3 τα τρίποντα για τα Αποέλ, 1 για τον Κεραυνό. Εδώ ήταν κακή προσπάθεια, πολύ κακή ατομική προσπάθεια από τον Ντεμιούινγκ και ευκαιρία νέα για τα Αποέλ με τον Πουλ να ρίχνει πολύ ψηλά την μπάλα και να ευστοχεί. Αυτή τη στιγμή, Γρηγόρη, το Αποέλ έχει πάρει τον ρυθμό. Ακριβώς, έχει το μομέντο αγώνα αυτή τη στιγμή η ομάδα του Αντώνη του Κωνσταντινίδη. Εκμεταλλεύεται τις αργές επιστροφές των παιχτών του Κεραυνού και τα μακρινά σουτ. Όταν ο Κεραυνός είναι εύστοχος από τη γραμμή του 6,75, δύσκολα χάνει το Αποέλ. Συγγνώμη, όχι το Κεραυνός. Καλή προσπάθεια από τον Γουίτεν, ο οποίος θα ξαναπάρει την μπάλα από τη φοβερή ασίστ του Έιμις. Ο Γουίτεν που προηγουμένως έχασε το τρίποντο, ξαναβρέθηκε όμως στη σωστή θέση γιατί για την ώρα δεν δουλεύει καθόλου το αμυντικό rebound για το Αποέλ και είναι ένα θέμα που θα το δει ο Τόνης ο Κωνσταντινίδης με την πρώτη ευκαιρία. Δεν θα είναι τώρα γιατί ο Ράντος Άλιεβιτς θα πετύχει άλλο ένα τρίποντο, τέταρτο τρίποντο για το Αποέλ. 8 πόντι για τον Ράντος Άλιεβιτς, 4 στα 5 τρίποντα έχει το Αποέλ, 1 στα 3 τρίποντα ο Κεραυνός. 18-13. Η διαφορά στην μέγιστη τη στιγμή για το Αποέλ. Η πιο μεγάλη διαφορά για τον Κεραυνό ήταν οι 3 πόντοι στο 6-3. Ντεμιούινγκ θα κάνει λάθος. Θα ξαναπάρει όμως. Η μπάλα είναι για τον Κεραυνό γιατί πάτησε έξω ο Ντίξ. Ζητούν ανανέωση του χρόνου της επίθεσης. Δεν θα την δώσει όμως ο κύριος Ταναρτζής. Πάρα πολύ έμπειρος διαιτητής.
ο Ελλαδίτης επίπεδου Ευρωλίγκας. Εδώ θα ξαναδούμε ότι ο Ντίξ είναι εκτός. Ο Προύιτ θα πάρει την μπάλα, κάτι σαν σούτ. Η μπάλα χάνεται για τον Κεραυνό. Έβγαλε καλή άμυνα εδώ το Αποέλ στα 3 δευτερόλεπτα. Δεν ήταν πολύ ο χρόνος για τον Κεραυνό να βγάλει μια καλύτερη επίθεση. Εδώ ξαναβλέπουμε εμείς κάποια από τα τρίποντα στο παιχνίδι. 4 στα 5 μετράει το Αποέλ. Αυτό είναι το μοναδικό για τον Κεραυνό από τον Γουίτεν. 2 έχει ο Ράντο Σάλιεβιτς για το Αποέλ. Ξανά η μπάλα στον Ράντο Σάλιεβιτς που θα κάνει την ωραία κίνηση. Θα πάρει φάουλ. Όχι, δεν θα πάρει φάουλ. Έχουν δώσει επιθετικό οι διαιτητές. Βήματα, Μάρια, έχουν δώσει. Βήματα είναι, απολογούμε. Ευχαριστώ, Γρηγόρη. Εδώ θα ξαναδούμε την παράβαση από τον Λάζαρ Ράντο Σάλιεβιτς. Η αλλαγή για τον Κεραυνό. Θα φύγει ο κουρασμένος Έιμις. Θα περάσει για πρώτη φορά ο Βίλιαμ Τζέφρι Κάρτερ στο παιχνίδι. Αλλαγή άμυνας, θεωρώ, είναι αυτή. Θα πάει να παίξει τον Ράντο Σάλιεβιτς. Ο Κάρτερ θα το δούμε όταν αμυνθεί ο Κεραυνός. Καϊμάκοβιτς παίρνει φάουλ από τον Γλυνιαδάκη. Είναι και το είναι δεύτερο. Το δεύτερο. Να μια σημαντική είδηση στο παιχνίδι. Ο πιο σημαντικός παίχτης του Αποέλ έχει κάνει 2 φάουλ. Νωρίς και νομίζω θα φύγει. Σύντομα. Ναι, σηκώστηκε και ο Κρίτολ. Σηκώστηκε ο Κρίτολ και όντως τον αντικαθιστά ο Αντώνης ο Κωνσταντινίδης. Πέρασε το παιχνίδι και ο Κρέμεν. Βγήκε Γρηγόρη. Ο Ράντο Σάλιεβιτς. Ακριβώς, Μάριε. Να σου πω, επειδή ο Έιμις παίζει κατά συνθήκη center, καταστήκη δεσσαρή, είναι center ο άνθρωπος. Έτσι τώρα με τον Κρέμεν μέσα ο Κάρτερ θα έχει πιο λογικό έργο, αν θες. Λοιπόν, ο Καϊμάκοβιτς έχασε ένα καλάθι που δεν χάνεται στην πραγματικότητα. Ευκαιρία για τα Αποέλ να αυξήσει την διαφορά. Η μπάλα έξω στον Πουλ. Κρέμεν. Σταυρωτές τρίπλες. Θα κάνει το τρίποντο, θα το χάσει. Επιθετικό rebound όμως για το Αποέλ από τον Μακφάτεν. Που είναι στους 3 πόντους με ένα τρίποντο μέχρι στιγμής. Θα κάνει και το σουτ. Θα ευστοχίσει ο Μακφάτεν. Νέο τρίποντο για το Αποέλ. Ρεσιτάλ τρίποντων μέχρι στιγμής για την γηπεδούχο ομάδα. 5 τρίποντα, 5 στα 7 είναι το σταδιστικό. Εδώ παραλίγο να βάλει ένα απίθανο καλάθι ο Γουίτεν. Θα πάρει φάουλ που καταλογίζει ο Ηλίας ο Κουνελές. 2 βολές γιατί έχουν συμπληρωθεί τα ομαδικά φάουλ για το Αποέλ. Υπενθυμίζουμε τα 2 προσωπικά νωρίς το παιχνίδι. Πριν καν τελειώσει η πρώτη περίοδος του Ανδρέα του Γλυνιαδάκη. Εδώ υπήρχε φάουλ. Ο Γουίτεν ευστοχή στην πρώτη βολή. Φτάνει τους 7 πόντους. Είναι πρώτο σκόρερ για τον Κεραυνό. 8 πόντους. Και πρώτο σκόρερ του παιχνιδιού και το Αποέλ έχει ο Ράντο Σάλιεβιτς. Γουίτεν και αυτός στους 8 πόντους. Με το μοναδικό τρίποντο μέχρι στιγμής του Κεραυνού. 21-15. Κρέμεν για τον Κρίτολ. Double team από τους παίχτες του Κεραυνού. Θα πάρει φάουλ. Ο backup center αυτή τη στιγμή για τα Αποέλ ο Κρίτολ. Και θα πάει στη γραμμή. Δεν είναι πάρα πολύ καλός από τη γραμμή. Αλλά μπορεί και να μας διαψεύσει. Εδώ θα το δούμε. Η πρώτη βολή είναι άστοχη. 2 φάουλ για τον Κεραυνό. Έχει κάνει ο Ντεμιούινγκ. Είναι το μοναδικό πρόβλημα. Έχασε και τις 2 βολές ο παίχτης του Αποέλ. Rebound για τον Κεραυνό. Γουίτεν θα πάρει το screen από τον Καϊμάκοβιτς. Βγήκε η βοήθεια πολύ καλή από τον Κρίτολ. Πολύ καλή άμυνα για τον Αποέλ. Ντίξ. Φάουλ από τον Κάρτερ. Φάουλ με το σώμα. Ήταν στο 1 μέτρο ο κύριος Σταναρτζίτς. Εδώ θα ξαναδούμε, κοιτάξτε πώς μετακινείται ο παίχτης του Κεραυνού και με τον νόμο κάνει το φάουλ. Ντεμιούινγκ θα πάει στον μπάγκο, είπαμε έχει 2 φάουλ και τον αποσύρει ο Χρήστος Τηλιανίδης. 21-15, 2 και 10 για την πρώτη περίοδο. Δεν έχει να δώσει φάουλ ο Κεραυνός, είναι στα 4 ομαδικά. Αν γίνει φάουλ θα πάνε στη γραμμή οι παίχτες του Αποέλ. Τρίποντο. Άστοχο αυτή τη φορά.
Είχαν λίγη ώρα να στοχίσουν οι παίχτες του Αποέλ από το τρίποντο. Μακφάντεν υπό πίεση δεν τα κατάφερε. Λιγότερο από 2 λεπτά για την πρώτη περίοδο. Πολύ ωραία. Ελευθέρωσε ο Γουίτεν τον Κάρτερ. Το τρίποντο του κεραυνού. Η διαφορά πέφτει στους 3. Είναι η πρώτη πόντη στο παιχνίδι για τον Κάρτερ. Κοιτάξτε εδώ πόσο ωραία τράβηξε παίχτες επάνω του. Αμέσως όμως η απάντηση για το Αποέλ. Έβλεπα στατιστικά μου, Γρηγόρη, και δεν είδα ποιος έβαλε το καλάθι. Το καλάθι είναι από τον Ντίνξ, Μαρία. Από τον Ντίνξ, ευχαριστώ. Ο Ανδρέας ο Πιλαβάς βγάζει μπάλα έξω. Καλή συνεργασία, αυτή φορά ο Κάρτερ αστοχή. Ο Καϊμάκοβιτς όμως είναι εκεί. Να πάρει 2 rebound, τελικά θα χάσει την μπάλα. Ο Ντίνξ θα βρει εξαιρετικά τον Κρέμεν. Άλλο ένα καλάθι για τα Αποέλ. Η διαφορά θα πάει στους 7 για το Αποέλ. 25-18 και είναι μόλις τώρα το πρώτο time out στο παιχνίδι. Κοιτάξτε εδώ την επίθεση των 2 δευτερολέπτων για την ομάδα του Αποέλ. Προηγουμένως ήταν η πρώτη πόντη στο παιχνίδι για τον Τζαμάρ Ντίξ. 25-18. Ένα παιχνίδι με πολύ καλό ρυθμό μέχρι στιγμής και αρκετούς πόντους μπορούμε να πούμε. Όλα πήγαιναν καλά για τον Κεραυνό μέχρι στιγμής. Τώρα όμως που δέχτηκε 4 αναπάντητους πόντους, ζήτησε αυτό το time out ο Χρήστος Στυλιανίδης. Έχει χάσει τουλάχιστον 2 εύκολα καλάθια ο Καϊμάκοβιτς και αυτά τα παιχνίδια δεν προσφέρονται για κάτι τέτοια, διότι είπαμε τα λάθη σήμερα δεν συγχωρούνται. Ο ηττημένος πάει σπίτι του, ο νικητής συνεχίζει με κίνητρο την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά ανάμεσα στα δύο. Λοιπόν, 1 λεπτό και 2 δευτερόλεπτα για το τέλος της πρώτης περίοδου. Πάμε στο Γρηγόρη για τις οδηγίες του Χρήστου του Στυλιανίδη, που τώρα έχει τελειώσει στην πραγματικότητα. Έλα, Γρηγόρη. Ακριβώς, Μάρια. Λοιπόν, ο Χρήστος Στυλιανίδης πρώτα απ' όλα τους έκανε κάποιες μικροπαρατηρήσεις για τον τρόπο με τον οποίο αργούν να επιστρέψουν ουσιαστικά στην άμυνα και δέχονται εύκολα καλάθια, όπως χαρακτηριστικά είπε. Θα πρέπει να αφήσουν τον Καϊμάκοβιτς να διεκδικεί τα rebound και οι υπόλοιποι να τρέχουν πίσω να μαρκάρουν κανονικά και να μην μένουν όλοι μπροστά. Τώρα, όσον αφορά την επίθεση, ο Γουίτεν είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα πάρει τις επιθέσεις πάνω του για να οργανώσει ή για να εκτελέσει. Λοιπόν, για την ώρα, τις τελευταίες 3 επιθέσεις του κεραυνού τις έχει πάρει ο Κάρτερ. Είναι ένας πολύ καλός σουτέρ και το αποδεικνύει και τώρα με άλλο ένα τρίποντο που βάζει. Ήταν εξαιρετική η κίνηση που έκανε για να ελευθερωθεί με την προσποίηση. Η διαφορά πέφτει στους 4, 25-21. Ο Κρέμερ βγήκε από τα screen. Σουτάρει και αυτός ελεύθερος. Εστοχή και αυτός. 27-21. 4 συνεχόμενοι πόντοι για το Αποέλ από τον Μίχαλ Κρέμερ. Η διαφορά στους 6. Ο Κεραυνός στην τελευταία επίθεση του παιχνιδιού. Όλος ο χρόνος στη διάθεση των φιλοξενουμένων για να βγάλουν μια καλή επίθεση. Θα την πάρει προσωπικά και θα αστοχίσει ο Καϊμάκοβιτς με την λήξη το τρίποντο του Ντίξα από μακριά. Δεν είναι εύστοχο. Τέλος πρώτης περίοδου. 27-21 προηγείται το Αποέλ του Κεραυνού. Πάμε σε διάλειμμα. Just
επειδή γίνονται στην LTV. Στα βασικά. Μπορεί να το μηνοποιήσαν. Και πέμπτη. Επιστροφή φίλες και φίλοι στο Λευκόθεο, τελευταίος ημιτελικός των play-off ανάμεσα στο ΑΠΟΕΛ και τον Κεραυνό, 2-2 οι ομάδες. 27-21 μετά το τέλος της πρώτης περίοδου προηγείται το ΑΠΟΕΛ που βγάζει εδώ άλλη μια καλή άμυνα, προσπαθεί να τρέξει ο Μακφάτεν, δεν τα καταφέρνει, επέστρεψαν αυτή η φορά οι παίχτες του Κεραυνού. Πάμε στον Γρηγόρη για νεότερα από τους Πάγκους. Λοιπόν, βλέπουμε ότι και οι δύο ομάδες συνεχίζουν με τις πεντάδες τις οποίες τελείωσαν τον αγώνα. Να περιορίσει το μακρινό σουτ θέλει ο Κεραυνός. Αφού όπως και να το κάνουμε, 5 στα 8 τρίποντα για το ΑΠΟΕΛ από την πρώτη περίοδο είναι μεγάλο πλήγμα για τους στροβογιώτες. Ενώ απ' την άλλη να ταΐσουν τον Καϊμάκοβιτς. Θα προσπαθήσουν στην επίθεση. Είτε μη θα πάρει επιθέσεις ο Κάρτερ, ο οποίος φαίνεται να είναι πολύ ζεστός. Λοιπόν, στην προηγούμενη φάση χρεώθηκε το φάουλ. Ο Προύιτ είναι το δεύτερο προσωπικό. Ο Δεμερτζής θα περάσει στο παιχνίδι. Ενώ έχουμε ανάσες και για τον Καϊμάκοβιτς. Για τον Προύιτ. Και έχουμε ξανά στο παιχνίδι τον Έιμις για τον Κεραυνό. Με την πρώτη ευκαιρία θα σας μεταφέρουμε και κάποια από τα στατιστικά της πρώτης περίοδου. Για την ώρα έχουμε το τρίποντο με τη λήξη της επίθεσης που είναι άστοχο από τον Μακφάτεν και ένα... Για να δούμε τι έχουμε εδώ. Φάουλ. Φάουλ από τον Κρίτελ στη διεκδίκηση του rebound με τον Πίλαβα. Ο Κρίτελ εδώ που έκανε σοβαρό λάθος γιατί δεν υπήρχε λόγος εκεί το φάουλ να το κάνει. Ο Πίλαβας είχε ήδη προλάβει να πάρει την μπάλα. Μάλλον είναι φάουλ αντίδρασης αν θέλετε γιατί κοιτάξτε εδώ. Πως παίρνει το rebound ο Πιλαβάς, εκεί ο Κρίτολ δεν μπορεί να πάρει την μπάλα και μάλλον κάνει ένα εντελώς αχρίαστο φάουλ. Είναι και το δεύτερο, Μάριο. Και ακριβώς είναι διπλό το σφάλμα γιατί είναι και το δεύτερο του. Έχει και δύο γλυνιαδάκι, θα έπρεπε να προστατεύσει τον εαυτό του. Νέο σφύριγμα από τον κύριο Ταναρτζή. Νέο φάουλ, μακριά από την μπάλα αυτή τη φορά. Είναι το τρίτο προσωπικό για τον Κρίτολ και τον αποσύρει ο Αντώνης Κωνσταντινίδης. Μπαίνει στο παιχνίδι με δύο φάουλ ο Γλυνιαδάκης και είναι πολύ ενδιαφέρον τώρα, Γρηγόρη, να δούμε αν θα τον σημαδέψουν οι παίχτες του Κεραυνού. Πάντως, για την ώρα, αυτός που κάνει πολύ μεγάλο παιχνίδι είναι ο Κάρτερ. Έχει βάλει τρία συνεχόμενα τρίποντα και φέρνει τον Κεραυνό ξανά στο μείον 3, 27-24. Να δούμε αν θα απαντήσει ο Κρέμεν. Δεν θα απαντήσει ο Κρέμεν. Το rebound το παίρνει ο Γουίτεν. Τρέχει τώρα ο Κεραυνός με τον Πιλαβά να σταματά, να σουτάρει, να στοχεί. Rebound από τον Κάρτερ τελικά. Νέο rebound από τον Έιμις. Ούτε και τώρα οι παίχτες του Κεραυνού. Είναι στο έδαφος ο Κάρτερ και σφαδάζει. Ελπίζουμε να μην έχει κάτι σοβαρό. Βλέπετε τον παίχτη του Κεραυνού. Τώρα σταματούν το παιχνίδι οι ΔΕΣ για να δεχθεί τις πρώτες βοήθειες. Να ευχηθούμε να μην έχει πάθει κάτι σοβαρό. Πάντως έβγαλε έτσι μια δυνατή κραυγή. Για να δούμε εδώ τι έγινε. Ο Έιμις σπρώχνει τον Γλυνιαδάκη στην πρώτη φάση. Εδώ στο πέσιμο ο Κάρτερ δεν πάτησε καλά. Ανατράπηκε στον αέρα από τον Γλυνιαδάκη. Βεβαίως και δεν υπήρχε καμία πρόθεση από τον Ελλαδίτη. Ο τραυματισμός του παίχτη του Κεραυνού είναι κατά την πτώση του και είναι πολύ σημαντικός γιατί είχε βάλει τρία τρίποντα μέχρι στιγμής και έχει καλό ρυθμό μέχρι στιγμής. ...27-24, 8 και 28. Εμείς βλέπουμε κάποιες από τις καλύτερες φάσεις του παιχνιδιού μέχρι να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τον Κάρτερ. Να μιλήσουμε Γρηγόρη με τα παιδιά εκεί στον πάγκο του Κεραυνού να μας πούν ότι δεν συμβαίνει κάτι με τον παίχτη. Φαίνεται να είναι καλά, έχει σηκωθεί, έχει περπατήσει.
Θα έχουμε τα νεότερα από τον Γρηγορή λίαν συντόμως. Για την ώρα το παιχνίδι θα επαναρχίσει. Η μπάλα είναι στην κατοχή του ΑΠΟΕΛ. 8 και 25 για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. 27-24. Βγαίνει ο Έιμις και κάνει καλή άμυνα. Επίδεση 10 δευτερολέπτο για τα ΑΠΟΕΛ με τον Κούνα να βάζει ένα τρίποντο. 30-24 ο Βασίλης Κούνας, έκανε σπουδαίο παιχνίδι. Στην τέταρτη αναμέτρηση της σειράς μέσα στο Στρόβολο. Φάουλ. Νέο για τον Κεραυνό. Συγγνώμη για τα ΑΠΟΕΛ. Έλα Γρηγόρη, έχεις τα νεότερα για τον παίχτη του Κεραυνού. Λοιπόν, πρόβλημα στη μέση αντιμετωπίζει ο Κάρτερ. Σφαλάζεται από τους πόνους τώρα, όπως βλέπετε, άμα δείξει ο σκηνοθέτης ένα πλάνο εκεί. Όσο μπορεί θα προστατευτεί. Όσο μπορεί θα προστατευτεί. Τον χάνει όμως ένα πολύ σημαντικό σημείο του παιχνιδιού ο Κεραυνός, γιατί ήταν ο καλύτερος του παίχτης στο δεύτερο δεκάλεπτο και από το μέσο του πρώτου δεκαλέπτου και μετά. Αστοχή ο Κούνας, αστοχή στη συνέχεια και ο Ντίξ. Βιάζονται οι παίχτες του ΑΠΟΕΛ όταν πάρουν το επιθετικό rebound. Γουίτεν θα πάρει φάουλ, έξυπνο και επαγγελματικό φάουλ από τον Βασίλη τον Κούνα για να σταματήσει αυτή την προσπάθεια ευνηδιασμού του Κεραυνού. 30-24. Τέσσερα τα ομαδικά φάουλ για το ΑΠΟΕΛ. Από πάρα πολύ νωρίς έχουμε σημαντικό πλεονέκτημα για τον Κεραυνό, που από το επόμενο φάουλ θα πηγαίνει συνέχεια στις βολές. Γουίτεν έχει τον Μακφάτεν για αντίπαλο, θα τον περάσει, θα στοχίσει. Έρχεται όμως ο Προύιτ να πάρει, ο Ντεμιούινγκ, συγγνώμη, να πάρει ένα εντυπωσιακό επιθετικό rebound και με το follow να κάνει το 30-26. Μακφάτεν. Κρέμε, αγκάγιασε τον Γλυνιαδάκη ο Έιμις, το φάουλ που το κερδίζει η ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Δεν έχουν επιτεθεί Γρηγόρη ιδιαίτερα στον Γλυνιαδάκη για να προσπαθήσουν να του πάρουν το τρίτο φάουλ. Εντάξει, οι παίχτες του Κεραυνού δίνουν ομυρικές μάχες με τον Έιμις κατά από το καλάθι, αλλά νομίζω και ευτυχώς για εμάς οι διαιτητές δεν σφυρίζουν την κάθε επαφή. Όντως δεν έδωσαν την μπάλα μέσα, γιατί πολύ απλά τα τρίποντα μπαίνουν τώρα μετά το άλλο. Ναι, για την ώρα δουλεύει η περιφέρεια του Κεραυνού. Ο Πουλ σκόραρε και έφερε το παιχνίδι στο 32-26. Ξανά η διαφορά στους 6 για τα ΑΠΟΕΛ. Φοβερή προσποίηση του Γουίτεν, ο οποίος θα τελειώσει τη φάση με τρίποντο. Είναι το δεύτερο του. Πέμπτο συνολικά για τον Κεραυνό, 3 ο Κάρτερ, 2 ο Γουίτεν. Ο Κάρτερ που δεν δέχεται πλέον τις πρώτες βοήθειες. Ο Γουίτεν έφτασε τους 11 πόντους. Έλα Γρηγόρη. Λοιπόν, ο Κάρτερ θα επανέλθει με την πρώτη ευκαιρία στο παιχνίδι. Μάλιστα. Δεν τα παρατά σε τέτοιο αγώνα. Άλλωστε, εδώ ο Τρισόκας Μένεση θα δώσει τον παρόν του. Εάν θα το δώσει, γιατί για την ώρα δεν έχει μπει στο παρκέ. Ο Μακφάτεν ευστόχησε και έφερε την διαφορά στους 5 για τα ΑΠΟΕΛ. Πιλαβάς θα περάσει και θα βάλει την μπάλα μέσα. Ανδρέας Πιλαβάς, πρώτο καλάθι για τον Κύπριο γκάρτ του Κεραυνού. Προσπαθεί να απαντήσει και το κάνει με καλάθι και φάουλ ο Πουλ. Εδώ έκαναν κακή άμυνα οι παίχτες του Κεραυνού. Ακόμα και όταν έκαναν τον φάουλ δεν φρόντισαν. Κοιτάξτε εδώ, να μην πετύχει αυτό το καλάθι ο Πουλ. Εντυπωσιακή προσπάθεια από τον Αμερικανό πρώην παίχτη της ΕΘΑ. Φτάνει τους 10 πόντους και αυτή τη στιγμή είναι πρώτο σκόρερ για το ΑΠΟΕΛ, ο Πουλ. Ο Πουλ ο οποίος είναι πρώτος για το ΑΠΟΕΛ φέτος και στα ποσοστά διπόντων. 37-31. Δεμερτζής θα περάσει, θα βγάλει έξω. Ωραία, πάρα πολύ ωραία ο Ντεμιούν για τον Έιμις που θα χάσει την προσπάθεια. Κρέμεν,
Δεν θα βάλει ούτε αυτό στην μπάλα στο καλάθι. Έχασαν από ένα εύκολο οι δύο ομάδες. Γουίτεν θα του φύγει η μπάλα και είναι για τα Αποέλ. Χαμένες ευκαιρίες και από την μία και από την άλλη ομάδα. Time out θα ζητήσει το πρώτο του στο παιχνίδι. Ο Αντώνης Κωνσταντινής εδώ βλέπετε καθαρά. Δεν κάνει φάουλο Κούνας. Η μπάλα από τα χέρια του Γουίτεν φεύγει εκτός. 37-31, 5 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Σε μία σειρά η οποία έχει περάσει τα πάντα. Από την απουσία του κόσμου του Αποέλ και στα τρία παιχνίδια εντός έδρας. Από την... από το σπάσιμο της έδρας του Κεραυνού στο πρώτο παιχνίδι. Βλέπουμε εμείς κάποιες από τις καλύτερες φάσεις του παιχνιδιού. Το 2-0 για τον Κεραυνό που του έδωσε ξεκάθαρο προβάδισμα. Το Αποέλ όμως δεν το έβαλε κάτω. Ισοφάρισε τη σειρά σε 2-2 και την έφερε σε αυτό το παιχνίδι που παρακολουθούμε απόψε. Με πολύ λίγο κόσμο πάντως να έχει το δικαίωμα να δώσει το παρόν. Είναι και κλεισμένο των θυρών, επαναλαμβάνουμε το παιχνίδι. Δεν υπάρχουν, τουλάχιστον οργανωμένοι οπαδοί δεν υπάρχουν. Από εκεί και πέρα οι πόρτες καλώς δεν κλείνουν για αυτούς που έρχονται απλά για να δουν ένα ωραίο παιχνίδι μπάσκετ και είναι αυτοί που στο κάτω-κάτω ακολουθούν τις ομάδες, όλες τις ομάδες, δεν μιλάμε μόνο για τα ΑΠΟΕΛ. Αυτοί οι λίγοι πιστοί που δικαιούνται νομίζω τουλάχιστον αυτοί να δίνουν το παρόν και να κλείνουμε τις πόρτες σε αυτούς που δημιουργούν τα επεισόδια. Δυστυχώς όμως το είπαμε και πριν, μαζί τους τιμωρούνται και πολλοί άλλοι. Φάουλ παίρνει ο Γλυνιαδάκης και θα πάει στη γραμμή. Έλα Γρηγόρη, οδηγίες Τόνι Κωνσταντινίδη. Λοιπόν, να προσέξω το pick and roll του Κεραυνού, ζήτησε ο Τόνι Κωνσταντινίδης, ενώ στην επίθεση αυτό που μόλις είδαμε να ταΐσουν όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται τον Γλυνιαδάκη, τον οποίο θα προστατεύσουν στην άμυνα με το να παίζουν. Θα έπαιζαν ουσιαστικά πάνω στον Έιμις, αλλά τώρα που μπήκε ο Καϊμάκοβιτς δεν ξέρω κατά πόσον θα ισχύουν οι ίδιες οδηγίες. Τέσσερα και 54, ο Γλυνιαδάκης πέτυχε μόλις τον δεύτερο του πόντο στο παιχνίδι και τώρα τον τρίτο. 39-31. Έχει ξαναμπεί στο παιχνίδι ο Κάρτερ για τον Κεραυνό. Νάτος εδώ που προσποιείται, μπαίνει, δεν μπορεί να αφήσει όμως την μπάλα στο καλάθι, άτσαλη προσπάθεια. Ευκαιρία για τα Αποέλ που απολαμβάνει αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο του προβάδισμα, να το αυξήσει κιόλας. Μακφάτεν στο σύν 8 το Αποέλ. Θα περάσει, θα πάρει φάουλ από τον Κάρτερ. Αν έμπαινε θα μετρούσε. Δύο βολές. Και οι δύο ομάδες στο όριο με τα φάουλ. Θα έχουμε συνέχεια βολές σε αυτά 4 και 26 που απομένουν. 40-31 από τον Τέιτους Ντεουέιν Μακφάτεν, 26χρονος Αμερικανός. Η διαφορά για πρώτη φορά σε διψήφιο αριθμό, 41-31 στους 10 για το Αποέλ. Έχει κολλήσει επιθετικά ο Κεραυνός. Επηρέασε και η έξοδος του Κάρτερ γιατί είχε βάλει τρία συνεχόμενα τρίποντα. Γουίτεν βάζει το τρίποντο και το έβαλε αυτό το τρίποντο γιατί κανένας από τους συμπαίχτες του δεν έκανε κίνηση. Αναγκάστηκε σε εισαγωγικά να σουτάρει και ευστοχή. Ό,τι καλύτερο για τον Κεραυνό. Μειώνει στους 7, 41-34. Γλυνιαδάκης με τον Καϊμάκοβιτς, Ραντοσάλιεβιτς, πέρασε και αυτός μετά από ώρα στο παιχνίδι. Πουλ για τρεις, δεν είναι καλό το σούτ, υπάρχει φάουλ όμως από Πιλαβά και είναι τρεις βολές που δίνει ο Ηλίας ο Κουνελές. Νάτος εδώ ο Κύπριος διαιτητής, εδώ ξανά υπάρχει επαφή του Ανδρέα του Πιλαβά με τον Πουλ. Και τρεις βολές για τον παίχτη του Αποέλ. Η πρώτη είναι εύστοχη. 11 πόντι. Τώρα ο Πιλαβάς που δέχεται τις παρατηρήσεις του Χρήστου Στυλιανίδη. Μέσα και η δεύτερη.
43-34. Άστοχη η τρίτη και παράβαση την ίδια ώρα από τον Πουλ που βιάστηκε να μπει μετά που κατάλαβε ότι δεν θα έβαζε τη βολή. Ήταν κοντή η τρίτη βολή. Δύο από τις τρεις λοιπόν. Ο Ντεμιούινγκ ξανασηκώνεται από τον Χρήστο Στυλιανίδη. Χρήστο Στυλιανίδης που είναι ο άνθρωπος που οδήγησε το ΑΠΟΕΛ στην επιστροφή του τίτλου προαθλητή το 2009. Ο πρώτος Κύπριος προπονητής που το είχε κάνει από το 1993 και μετά, μετά τον Τάκη Λίρα. Λοιπόν, έχουμε νέο τρίποντο από τον Βουίτεν που είναι on fire αυτή τη στιγμή. Θα απαντήσει σταματώντας και εκτελώντας ο Μακφάτεν. 45-37. Τέσσερα τρίποντα για τον Βουίτεν για τον Κεραυνό. 12 πόντι για τον Μακφάτεν. Από πλευράς από ελ που είναι και ο πρώτος σκόρερ. Όχι του αγώνα. Του αγώνα είναι με τους 17. Ο Βουίτεν που εδώ αστοχεί. Υπάρχει pushing foul από τον Μπορίς Καϊμάκοβιτς που δεν είχε καλή θέση. Πιο καλή θέση είχε ο Γλυνιαδάκης σε αυτή την περίπτωση. Φεύγει ο Πιλαβάς στο παιχνίδι, ο Ντεμιούινγκ. Δύο και 59 για το πρώτο ημίχρονο. Ζήτησε αλλαγή ο Βουίτεν, αν δεν κάνω λάθος. Ακριβώς, Μάρι. Ναι, ζήτησε αλλαγή. Δεν ξέρω αν έχει κουραστεί, αν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα και αυτός. Μάλλον το πρώτο. Το πρώτο είναι, δεν έχει πάρει ανάσα δευτερόλεπτο άλλωστε. Και είναι και ο παίχτης με τη μεγαλύτερη συμμετοχή όσον αφορά χρόνο τουλάχιστον σε όλη τη σειρά. 45-37. Γλυνιαδάκης. Με αυτό το παράξενο στυλ για εκτέλεση βολών. Κοιτάξτε πώς φέρνει το σώμα του λίγο πριν κάνει την βολή. Σχεδόν 90 μοίρες είναι η κλίση του. Αλλά πάντως τις έβαλε και τις δύο. Έφτασε τους 5 πόντους. Η διαφορά είναι στους 10. 47-37. Να πούμε ότι και οι 5 πόντοι του Γλυνιαδάκη είναι από τη γραμμή των βολών. Μέχρι στιγμής. Νάτος εδώ ξανά. Ένας πάρα πολύ έμπειρος παίχτης. Φανταστείτε ότι μιλάμε για παίχτη που έχει περάσει και από τα γήπεδα του NBA. Έστω και χωρίς επιτυχία, είναι σημαντικές οι εμπειρίες που έχει πάρει από το κορυφαίο πρωτάθλημα στον κόσμο. Ραντοσάλιεβιτς, αφού χάθηκε το αμυντικό rebound για τον Κεραυνό, θα βάλει την μπάλα μέσα. Η διαφορά στους 10 για τα ΑΠΟΕΛ, συγγνώμη στους 12 για τα ΑΠΟΕΛ, 10 είναι η πόντη του, είναι η πόντη του Ραντοσάλιεβιτς. Έχει κολλήσει ο Κεραυνός, έχει πάρει λύσεις επιθετικά. Μόνο από τον Βουίτεν που είναι στον πάγκο. Η ατομική ενέργεια του Ντεμιούινγκ εδώ δεν θα φέρει αποτέλεσμα. Το ΑΠΟΕΛ ελέγχει το παιχνίδι. Φάουλ από τον Γλυνιαδάκη. Επιθετικό screen φάουλ. Και είναι το τρίτο για τον Ελλαδίτη που εδώ τα λέει με τον συμπατριώτη του διαιτητή. Τον κύριο Ταναρτζή. Κοιτάξτε εδώ. Την παράβαση του Γλυνιαδάκη. Σημαντική εξέλιξη στο παιχνίδι. Το τρίτο φάουλ για τον Γλυνιαδάκη. Τρία φάουλ για τα ΑΠΟΕΛ. Έχει και ο άλλος σέντερ, ο Κρίτολ. Ζήτησε time out. Δεν έχω προέξει. Μάλλον ο Χρήστος Στυλιανίδης. Η διαφορά είναι στους 12 για το ΑΠΟΕΛ. Είναι η πιο μεγάλη μέχρι στιγμής στο παιχνίδι. Θυμίζουμε όμως από τρία φάουλ οι δύο σέντερ του, ο Γλυνιαδάκης και ο Κρίτολ. Ο Κεραυνός θεωρητικά θα προσπαθήσει σε αυτό το 1 λεπτό και 51 δευτερόλεπτα που απομένουν για το πρώτο ημίχρονο να χρεώσει με τέταρτο φάουλ όποιον από τους δύο επιλέξει να βάλει ο Χρήστος, συγγνώμη, ο Αντώνης ο Κωνσταντινίδης. Νάτος εδώ, ο προπονητής του ΑΠΟΕΛ,
και πρωταθλητής πριν από 2 χρόνια με την ομάδα της ΕΘΑ και κυπελούχος. Έλα Γρηγόρη, οδηγίες Χρήστου Στυλιανίδη. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι στη θέση του σέντερ θα παίζει ο Κρέμεν για το Αποέλ τώρα. Α, μπει ο Κρέμεν. Ναι. Οδηγίες του Χρήστου Στυλιανίδη να μην δίνουν εύκολα φάουλ γιατί πάνε βολές και να μην δέχονται εύκολους πόντους από τα second pick, από τις δεύτερες επιλογές δηλαδή που παίρνει η ομάδα του Αποέλ. Κάτι το οποίο έχει γίνει από την αρχή μέχρι το τέλος του παιχνιδιού. Του ζήτησε να τρέχουν συνεχώς σε όλο το γήπεδο, δηλαδή full court. Είναι αυτό που βλέπουμε τώρα, να πιέσουν σε όλο το γήπεδο μήπως και κλέψουν τις μπάλες. Ενώ τον λόγο πήρε και ο Αλέξης ο Ζαχαρίου, ένας από τους πιο έμπειρους στα γήπεδά μας. Ζήτησε από τους συμπαίχτες του να μείνουν με ψηλά το κεφάλι και να μην τα παρατούν. Αλλά εδώ ακόμη ένα τρίποντο. Ακόμη ένα τρίποντο, είναι το 7ο συνολικά για τον Κεραυνό. Πάρα πολύ ωραίο τρίποντο, ο τρόπος με τον οποίο ελευθερώθηκε γρήγορα και έκανε την προσπάθεια ο Ραντοσάλιεβιτς για το συν 13. Προηγουμένως, οι παίχτες του Αποέλ έβγαλαν άμυνα, στη συνέχεια όμως έχασαν την μπάλα και τώρα να το τρίποντο από τον Γουίτεν, απαντά με το 5ο του τρίποντο στο παιχνίδι, έχει ήδη φτάσει τους 20 πόντους ο Γουίτεν. Και η διαφορά στους 10. 20 πόντι από έναν παίχτη είναι πάρα πολύ για να τους δεχτεί μία άμυνα. Χάνεται το αμυντικό rebound και αυτή τη φορά για τον Κεραυνό. Χοροπηδάει ο Χρήστος Στυλιανίδης. Δεν το πιστεύει. Υπάρχει διαφορά 10 δευτερολέπτο στα 2 χρονόμετρα. Θα έχει επίθεση και ο Κεραυνός. Ντίξ θα πλησιάσει. Θα μείνει αρκετή ώρα στον αέρα και θα βάλει το καλάθι. Είναι μόλις το δεύτερο του στο παιχνίδι. Ο Γουίτεν προσπαθεί να τα βάλει με όλους. Τρίποντο για τον Κεραυνό. Άστοχο. 3 δευτερόλεπτα. Για να δούμε. Ο Πουλ θα προλάβει και θα βάλει την μπάλα μέσα. 56-42. Φοβερός ευνηδιασμός για το Αποέλ με την λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Εκμεταλλεύτηκε άριστα την αστοχία του Κεραυνού. Κοιτάξτε πόσο γρήγορο ο Ντίξ θα δει τον Πουλ με την λήξη ακριβώς του χρόνου. Ασφαλώς και μετράει το καλάθι το Αποέλ στο συν 14, φίλες και φίλοι, με την λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Θα περιμένουμε λίγο να δούμε τα στατιστικά πριν σας αφήσουμε για το πρώτο ημίχρονο. Ένα πρώτο ημίχρονο στο οποίο έχουμε δει 108 πόντους. Πάρα πολύ ψηλό το σκορ, να εδώ και τα στατιστικά μας. Ο Κεραυνός που είναι καλύτερος, ναι μεν στα τρίποντα και στις βολές, υπάρχει όμως τεράστια διαφορά στα δίποντα, 12-17 για την ομάδα του Αποέλ. Από εκεί και πέρα λίγο πολύ τα υπόλοιπα είναι τα ίδια. Μεγάλη διαφορά όμως αυτή τη στιγμή την κάνουν τα δίποντα, φίλες και φίλοι, γιατί έχει σημειώσει 7 ο Κεραυνός, 12 το Αποέλ, και αυτοί οι 10 πόντοι στα τρίποντα είναι που κάνουν και τη διαφορά, όπως και οι 11 στις 16 βολές. Οι παίχτες του Αποέλ πάνε πιο συχνά στη γραμμή των βολών. Αυτά από το Λευκόθεο για το πρώτο ημίχρονο. Είδαμε πολύ καλό μπάσκετ. Είδαμε, είπα και πριν, 108 πόντους. Μακάρι να συνεχιστεί έτσι και στη συνέχεια. Θα πάμε για ένα δεκάλεπτο περίπου διάλειμμα και θα επιστρέψουμε, φίλες και φίλοι, για το δεύτερο ημίχρονο. Μείνετε μαζί μας. Ξανά μαζί, φίλες και φίλοι συνδρομητές, για την μετάδοση του δευτέρου ημιχρόνου του 5ου ημιτελικού των play-off ανάμεσα στο Αποέλ και τον Κεραυνό. Είναι το τελευταίο παιχνίδι της σειράς. Εμείς βλέπουμε κάποιες από τις καλύτερες φάσεις των πρώτων 2 δεκαλέπτων. Ο νικητής αντιμετωπίζει στους τελικούς των play-off την ΑΕΚ Λάρνακας, περσινή πρωταθλήτρια, η οποία κέρδισε στην άλλη σειρά τον Απόλλωνα με 3-1. 68-61, 83-92, 76-68 και 81-71
η τελευταία νίκη μέσα στη Λεμεσό για την ΑΕΚ που έκανε το 3-1 απέναντι στον κυπελούχο φέτος Απόλλωνα. Και είναι ήδη στους τελικούς των play-off αναμένοντας αντίπαλο από το αποψινό ζευγάρι. Το ΑΠΟΕΛ προηγείται μετά από το πρώτο ημίχρονο με 56-42 του Κεραυνού και έχει έναν πρώτο λόγο για να πάρει την νίκη, να πάρει την πρόκριση και να υποδεχθεί την ΑΕΚ με το πλεονέκτημα της έδρας στους τελικούς, αφού το ΑΠΟΕΛ τερμάτισε πρώτο στην κανονική περίοδο, δεύτερη η ομάδα της Λάρνακας. Η ΑΕΚ που θεωρητικά θα επέλεγε αντίπαλο σήμερα τον Κεραυνό για να έχει το πλεονέκτημα έδρας στους τελικούς. Από εκεί επέρα είναι δεδομένο ότι και σαν έδρα το Λευκόθεο είναι πολύ πιο σκληρή έδρα από το γήπεδο του Κεραυνού, το οποίο είναι μεν μικρό, αλλά ο Κεραυνός δεν έχει οργανωμένους. Όπως και να έχουν τα πράγματα, αυτά όλα είναι στη μαναμαγόητα θεωρίες. Ο Κεραυνός έχει πάρει προαθλήματα, ακόμα και χωρίς αυτή την καυτή ατμόσφαιρα μέσα στο γήπεδό του. Οι παίχτες έχουν πάει του ΑΠΟΕΛ στον πάγκο, του Κεραυνού έχουν συγκεντρωθεί στο κέντρο του γήπεδου, τα λένε μεταξύ τους. Για μία από τις δύο ομάδες θα είναι το τελευταίο ημίχρονο στη φετινή καλαθοσφαιρική σεζόν. Το αν θα είναι για το ΑΠΟΕΛ ή για τον Κεραυνό θα το μάθουμε χρονικά σε περίπου μία ώρα από τώρα, μπασκετικά σε 2 δεκάλεπτα. Στο πρώτο ημίχρονο να πούμε ότι πρώτο σκόρερ είναι για το ΑΠΟΕΛ ο Μακφάτεν. Ο Πουλ, με συγχωρείτε, με 15 πόντους, 13 έχει ο Ράντος Άλιεβιτς, 12 ο Μακφάτεν. Για τον Κεραυνό είπαμε και πριν, 20 πόντους με διαφορά. Πρώτος σκόρερ ο Γουίτεν, δεύτερος είναι ο Κάρτερ με 9 πόντους, 3 συνεχόμενα τρίποντα. Πριν τραυματιστεί, αλλά και ευτυχώς δεν είχε κάτι σοβαρό και επέστρεψε στο παιχνίδι. Ο Γρηγόρης είναι εκεί κοντά και ακούει τις τελευταίες οδηγίες των προπονητών πριν ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Να δούμε και λίγο τα rebound. Πρώτος rebounder του παιχνιδιού είναι και όμως ο Τζαμάρ Ντίξ με 6 rebound, όσα έχει και ο Ντεμιούινγκ. 5 rebound για τον Γλυνιαδάκη, όσοι είναι και οι πόντοι του. Σημαντικά 2 στοιχεία. Πρώτον, ο Ανδρέας Γλυνιαδάκης και ο Κρήτολ από πλευράς ΑΠΟΕΛ έχουν από 3 φάουλ, είναι η center για την ομάδα του Αντώνη Κωνσταντινίδη και ξεκινά με τον backup center, με τον Κρήτολ το δεύτερο ημίχρονο. Δεύτερο, ο Γλυνιαδάκης έχει σκοράρει μόνο από τη γραμμή των βολών. Γρηγόρη, οδηγίες από τους πάγκους και τι προβλέπεις για το δεύτερο ημίχρονο. Λοιπόν, καταρχήν να πούμε ότι ο Τρόνης Κωνσταντινίδης είναι απόλυτα ευχαριστημένος με την ομάδα του, να συνεχίσει με τους ίδιους ρυθμούς, να προσέξει κάποια rebound τα οποία χάνονται συχνά πυκνά, άσχετα δεν τα καταλαβαίνετε ο Κεραυνός. Απ' την άλλη, ο Χρήστος Τηλιανίδης τους είπε 20 λεπτά, είναι, δώστε τα όλα. Να προσέξουν την περιφερειακή τους άμυνα, αφού δείχθηκαν πολλά τρίποντα, όπως και να το κάνουμε. Τώρα, όσον αφορά την πρόβλεψη, νομίζω ότι θα δούμε και την άμυνα να εμφανίζεται στον αγώνα. Μάλιστα. Είναι όντως γεγονός. Δεν είδαμε άμυνες στο πρώτο ημίχρονο. Το δεύτερο ημίχρονο ξεκινάμε καλάθι του Προύιτ για τον Κεραυνό και είναι μάλιστα το πρώτο του στο παιχνίδι. Αστοχή ο Πουλ. Πάντως και σε αυτή την περίπτωση βρήκε εύκολα τον διάδρομο. Βγάζει φοβερή άμυνα ο Κρέμεν. Ευνηδιασμό για το ΑΠΟΕΛ με τον Πουλ να παίρνει φάουλ. Διαμαρτύρονται οι παίχτες του Κεραυνού για βήματα στον Ισραηλινό διαιτή, τον κύριο Ρωμάνο. Σηκώνεται και ο Άγγελος Παπαδημητρίου, κάνει τις συστάσεις. Το φάουλ είναι με το χέρι από τον Προύιτ. Και είναι το τρίτο. Είναι ο πρώτος παίχτης του Κεραυνού. Φτάνει τα 3 φάουλ. Ο Πουλ αστοχεί σε δεύτερη συνεχόμενη βολή μετά από εκείνη την τελευταία στις 3 που είχε επιχειρήσει. Εδώ οι βολές 11 στις 16 για το ΑΠΟΕΛ, 11 στις 18 έχουν πάει τώρα με τις 2 άστοχες του Πουλ. Έιμις για τον Κεραυνό,
Τεμιούινγκ, Προυιτ. Καλή άμυνα από τον Πούλο. Προυιτ επιμένει, αστοχή όμως. Rebound από τον Κρίτολ. Και τώρα ο Μακφάτεν στην οργάνωση της επίθεσης για τα Πουέλ. Είναι σημαντικό για τα Πουέλ να αποδώσει ο Κρίτολ. Βήματα εδώ καθαρά από τον Κρέμεν που μετακίνησε το σταθερό του πόδι. Καμία αφισβήτηση από τους παίχτες του ΑΠΟΕΛ και από τον Πάγκο. Ήταν ξεκάθαρη παράβαση. Οχτώ και 20. Τελικά Γρηγόρη ο Τρισόκας μάλλον δεν θα αγωνιστεί. Έτσι δεν τον βλέπω να μπορεί να αγωνιστεί. Ναι, έτσι όπως τον βλέπω και εγώ δεν πιστεύω ότι θα το ρισκάρει ούτε ο ίδιος ο Παναγιώτης. Φυσικά όλα αυτά εξαρτώνται και από την ομάδα του, Μάρη. Αν ο Γουίτεν, ας πούμε, αποφασίσει ότι σήμερα θέλει να φτάσει τους 50 πόντους, μπορεί και να μην χρειαστεί ο Παναγιώτης. Λοιπόν, έφτασε τους 23 με το τελευταίο του τρίποντο. Είναι το έκτο στο παιχνίδι. Να και η άμυνα από τον Έιμις. Αν υπάρχει ένα πράγμα που δεν πηγαίνει καλά για τα Μποέλ, σίγουρα είναι ο Γουίτεν. Δεν έχουν βρει τρόπο ακόμα να τον σταματήσουν οι παίχτες του Αντώνη του Κωνσταντινίδη. Κρέμεν ελευθερώθηκε, αστόχησε, αλλά είναι εκεί για να πάρει το εύκολο rebound ο Μακφάτεν. Και το πήρε γιατί είχε πολύ κακό timing στο πίδημά του ο Κάρτερ, με αποτέλεσμα να χαθεί ένα εύκολο rebound για τον Κεραυνό. Διαφορά στους 11 για τα Πουέλ. 58-47. Γουίτεν κάνει αυτός τώρα τα βήματα. Λάθος για τον Κεραυνό. Πολύ καλό παιχνίδι από τον Γουίτεν. Εδώ βλέπετε ξανά, ναι, πώς έκανε τα βήματα πριν βάλει την μπάλα κάτω. Σωστή αποφάση των διαιτητών. Κρίτολ. Δεν παίρνει προσπάθειες ο Κρίτολ. Η δουλειά του είναι περισσότερο σε εισαγωγικά βρώμικη. Άλλο ένα rebound για τα Βουέλ. Χάνεται. Άλλο ένα αμυντικό rebound για τον Κεραυνό. Έχετε στο Αποέλ που τουλάχιστον ανανεώνουν τις άστοχες επιθέσεις τους. Το έκαναν τις τελευταίες δύο φορές. Προηγουμένως ευστόχησαν. Τώρα δεν τα καταφέρνουν. Νέο rebound από τον Πουλ αυτή τη φορά. Δεν μπορούν οι παίχτες του Κεραυνού να πάρουν ένα rebound. Και το Αποέλ ανανεώνει συνεχώς τις επιθέσεις του. Διαφορά στους 11, 58-47. Μέσα η μπάλα τώρα για τον Κρίτολ. Που βάζει την μπάλα στο καλάθι. Θα πάει και στη γραμμή. 60-47. Οι παίχτες του Κεραυνού έχαναν τα rebound και το πληρώνουν. Πάρα πολύ ακριβά γιατί ο Κρίτολ βάζει καλάθι και φάουλ. Είναι η πρώτη του πόντη στο παιχνίδι. Θα πάει στη γραμμή. Για να δούμε, έχασε προηγουμένως δύο βολές. Τώρα διβάζει τη βολή. Και έτσι έχουμε το έμμεσο τρίποντο από τον Κρίτολ. Και η διαφορά στους 14. Εδώ ο πρόδρομος Πετρίδης. Τον βλέπουμε στην εξέδρα με τον Βάσο Ηλιάδη, ο πρόεδρος της εταιρείας. Δίνει το παρόν του μαζί με το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάρτερ σου τριών πόντων. Αστοχή, rebound από τον Μακφάτεν για τον Κεραυνό. Δεν υπάρχει διεκδίκηση του επιθετικού rebound. Τουλάχιστον σε αυτή την περίπτωση. Άστοχος, άτυχος ο Μακφάτεν για την μπάλα μπήκε βγήκε. Φάουλ από τον Ντίξ. Επαγγελματικό για να σταματήσει τον ευνηδιασμό. Είναι το πρώτο ομαδικό για το ΑΠΟΕΛ. Στην τρίτη περίοδο δύο ομαδικά μετράει ο Κεραυνός. Δεν έχει βρει ρυθμό Γρηγόρη ο Κεραυνός στην τρίτη περίοδο. Ουσιαστικά τα περιμένουν όλα από τον Γουίτεν. Ακριβώς, Μάρη. Και κάτι παρόμοιο συνέβαινε και στο πρώτο μέρος. Με εξαίρεση εκείνο το 5 λεπτό, 7 λεπτό, όπου ήταν το 5 λεπτό του Κάρτερ. Ο Γουίτεν προσπαθεί, αλλά είναι απελπιστικά μόνος, Μάρη. Με τέτοιο ρυθμό που έχει πάρει το παιχνίδι και με τον τρόπο που επιτίθεται η ομάδα του Στροβόλου, δεν νομίζω να μπορεί να γυρίσει το παιχνίδι. Λοιπόν, 61-50. Ο Ντεμιούινγκ έχει μια διαφορετική άποψη. Πετυχαίνει το πρώτο τρίποντο.
Και είναι ο τρίτος παίχτης του Κεραυνού που έχει βάλει τρίποντο. 10 τρίποντα για τον Κεραυνό από 3 παίχτες. Απαντάει ο Κρέμεν με τον ίδιο τρόπο. 64-50. 7 πόντι για τον Μίχαλ Κρέμεν, ο οποίος διανύει την τρίτη του περίοδο στο ΑΠΟΕΛ. Και εδώ βγάζει και μια καταπληκτική άμυνα από τους πιο ουσιαστικούς, Γρηγόρη, παίχτες έτσι τα τελευταία χρόνια στο μπάσκετ μας, στην Ακριβώς, Κύπρο. Δεν είναι άλλωστε και τυχαία υπαρχηγός στο ΑΠΟΕΛ πίσω από τον Γιώργο τον Νεοφύτου, τον οποίο Γιώργο δεν έχουμε δει σήμερα, ναι. Έτσι για μια παρένθεση. Κρέμεν, ο οποίος πέραν της δυναμικής του κάτω από το καλάθι, είναι και ένας εξαιρετικός σουτιέρ, πέραν από καταπληκτικός άνθρωπος. Και είναι πολύ ενδιαφέρουσα η ιστορία του, γιατί στο ΑΠΟΕΛ τον έφερε ο φίλος του Άλες Τσάν, όταν μεταγράφηκε από τον Κεραυνό. Ο Τσάν τους είπε, έχω ένα συμπατριώτη μου, να τον φέρω, είναι πολύ καλός, τον έφερε. Ο Κρέμεν στέριωσε στο ΑΠΟΕΛ, ο Τσάν δεν τα κατάφερε. Έπαιξε μία χρονιά και έφυγε. 64-50, στο σύν 14, υπάρχει πολύ παιχνίδι ακόμα. Μαρία. Έλα, Γρηγόρη. Νομίζω ότι μπορεί ο Κεραυνός να πετυχαίνει τα τρίποντα το ένα πίσω από το άλλο, αλλά όταν αμέσως στην επόμενη επίθεση δέχεσαι ακριβώς με τον ίδιο τρόπο καλάθι, τότε δεν μπορείς να ελπίζεις κάτι περισσότερο. Πρέπει να βελτιώσει την άμυνά του αισθητά, όχι απλά τη βελτιώσει. Και το ΑΠΟΕΛ καταφέρνει να συντηρεί μια καλή διαφορά. Είναι η ίδια διαφορά με την οποία πήγαν και στα αποδυτήρια οι δύο ομάδες. Είναι 8-8 μέχρι στιγμής το σκορ στην τρίτη περίοδο. Τα κάνει όλα αυτά με τον Γλυνιαδάκη στον πάγκο. Αυτό είναι πλεονέκτημα για τα ΑΠΟΕΛ. Πάντως τα 4 φάουλ έχει φτάσει ο Κρήτολ και τώρα θα παίξει κατά συνθήκη πεντάρι ο Κρέμεν ή ο Ραντος Άλιεβιτς. Οι παίχτες του Κεραυνού αστόχησαν. Ευκαιρία για τα ΑΠΟΕΛ με το φάουλ να έρχεται από τον Ντεμιούινγκ. Είναι το τρίτο ομαδικό για τον Κεραυνό. Έχουν να δώσουν από ένα. Εδώ ξανά. Φάουλ με το σώμα. Χαμηλώνει πολύ το σχήμα. Ο Χρήστος Τηλιανίδης βγάζει τον Καϊμάκοβιτς και βάζει τον Δεμερτζή. Είναι λογικό από τη στιγμή που δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο από πλευράς από ΕΛ σε ύψος. Είναι καλύτερα να ισοφαρίσει, αν θέλετε, την ταχύτητα του από ΕΛ ο προπονητής του Κεραυνού. Ραντος Άλιεβιτς παίρνει νέο φάουλ από τον Ντεμιούινγκ. Διαμαρτύρεται ο Χρήστος Τηλιανίδης. Είναι το τέταρτο φάουλ για τον Γιούρταν Κεβάν Ντεμιούινγκ. Παραμένει το σύν 14, πρώτος παίχτης και για τον Κεραυνού, φτάνει τα 4 μετά τον Κρήτολ για τα ΑΠΟΕΛ. Ραντος Άλιεβιτς, γρήγορη εκτέλεση για το 67-50. 4 τρίποντα σήμερα για τον Ραντος Άλιεβιτς. Νομίζω, Γρηγόρη, για την ώρα μπορούμε να τον χρήσουμε MVP για τα ΑΠΟΕΛ. Σίγουρα με τον ρυθμό που πάει το παιχνίδι και με τον τρόπο τον οποίο παίζει μέχρι στιγμή στο ΑΠΟΕΛ, ναι. Τι έκανε το Γουίτεν. Λοιπόν, ο Γουίτεν είναι έτοιμος να βάλει τετράποντο, γιατί βάζει άλλο ένα τρίποντο. Είναι το 7ο προσωπικό. Πάει να καταρρύψει πολλά στατιστικά ο Γουίτεν, με πρώτο και καλύτερο το δικό του το σκοράρισμα. 67-53, κρατάει ουσιαστικά τον Κεραυνό ζωντανό. Ο Γουίτεν από μόνος του. Είναι απελπιστικά μόνος όμως, Μαρία. Ναι. Έχει φτάσει τους 26 πόντους. Ο Γουίτεν. Ο Στυλιανίδης τα λέει με τον Ντεμιούινγκ. Δεν έχει διάθεση να ακούσει και πολλά από τον παίχτη του. Έχει εκνευριστεί ο Ντεμιούινγκ που ακούει τις παρατηρήσεις του προπονητή. 67-54, στους 13 η διαφορά. Γυρίζει μπάλα για τα ΑΠΟΕΛ. Ένα ΑΠΟΕΛ που κάνει πάρα πολύ λίγα λάθη σήμερα. Μυαλωμένο παιχνίδι. Θυμίζει πάρα πολύ το ΑΠΟΕΛ της κανονικής περίοδου, που στη μεγαλύτερη διάρκεια των παιχνιδιών είχε αυτοσυγκέντρωση. Δεμερτζής. Γουίτεν προσποιείται, μπαίνει και δεν μπορεί να βάλει την μπάλα μέσα. Μπορεί όμως ο Έιμις εκεί στο follow
67-56, ο Κεραυνός μειώνει στους 11. Ντίξ θα κάνει λάθος και δέχεται τεχνική ποινή από τον Ισραηλινό διαιτή. Πολύ σωστά, Μαρία. Διαμαρτυρήθηκε ακριβώς μπροστά του. Μαρία, επειδή ήμουν μπροστά στη φάση, δεν τίθεται θέμα προς συζήτηση για την τεχνική ποινή. Βλέπουμε σε επανάληψη και την ανταλλαγή αυτή ανάμεσα στους δύο διαιτητές. Η διαμαρτυρία του Ντίξ και η άμεση αντίδραση του Ισραηλινού διαιτητή. Και εδώ ο Τόνις ο Κωνσταντινίδης και αυτός από την πλευρά του διαμαρτύρεται, αλλά συστήνει και ψυχραιμία. Λοιπόν, δύο βολές θα έχουμε εδώ για τον Γουίτεν, τον καλύτερο σήμερα παίχτη του Κεραυνού. 67-57. Και ο Κεραυνός θα έχει και την κατοχή της μπάλας. Έχει μειώσει στους 9 ο Κεραυνός. 2-40 για το τέλος της τρεις περιόδου. Πατάει, αλλά δέχεται το stop. Ο Κάρτερ, έρχεται όμως ο Έιμις να πάρει άλλο ένα επιθετικό rebound και να μειώσει στους 7. Πήρε 4 πόντους από την τεχνική ποινή ο Κεραυνός. Ό,τι καλύτερο. Κρέμεν προσποιήθηκε ωραία. Μπαίνει και βάζει το καλάθι στον Προύιτ. Ο Προύιτ που εκνευρίζεται γιατί δεν είχε εκεί υποστήριξη. Βήματα από τους παίχτες του Κεραυνού. Εντάξει, είναι Γρηγόρη πέμπτο παιχνίδι. Ο νικητής προκρίνεται στους τελικούς. Ο ηττημένος πάει σπίτι του. Νομίζω λίγη ένταση είναι δικαιολογημένη, έτσι. Ακριβώς, Μάρε, είναι λίγο αστείο ότι είναι κλεισμένο το θυρόν και υπάρχει περισσότερη φασαρία από ό,τι υπήρχε ακόμα και στον τελικό κάποιες φορές. Εντάξει, είναι όπως το είπες, υπάρχει ένταση, είναι λογικό, είναι δεδομένο. Οι παίχτες ευτυχώς κρατούν σε κόσμια επίπεδα την αναμέτρηση, έτσι δεν έχουμε τίποτα να φοβόμαστε πέρα από να δούμε ένα ωραίο παιχνίδι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή τον ρυθμό τον έχει πάρει ο Κεραυνός. Η διαφορά παραμένει σε κάποια καλά επίπεδα για τα Αποέλληνες στους 9. Ο Γουίτεν θα πάρει φάουλ και θα πάει στη γραμμή. Είναι στο όριο και οι δύο ομάδες των βολών. Αλλαγή για τα Αποέλ. Μπαίνει ο Γλυνιαδάκης με τα 3 φάουλ. Μπαίνει και ο Κούνας, φεύγει ο Κρέμεν. Φεύγει και ο Ντίξ. Και αμέσως με την είσοδο του Γλυνιαδάκη ο Καϊμάκοβιτς θα περάσει στο παιχνίδι, θα φύγει. Ο πολύ καλός Έιμις βοήθησε Γρηγόρη. Ακριβώς. Ο Έιμις είναι ένας παίχτης ο οποίος στα περισσότερα παιχνίδια έχει έναν double-double rebound με πόντους. Σήμερα δεν έχω ιδέα πόσα rebound έχει μαζέψει. Αλλά είναι εξαιρετικός και με τον Γουίτεν να είναι ασταμάτητος ουσιαστικά. Ο Κεραυνός παραμένει ζωντανός. Αλλά φαβορεί παραμένει τα Αποέλ, έτσι. Λοιπόν, είχε 3 rebound ο Έιμις συνολικά στο πρώτο ημίχρονο. Μόνο από τα follow σε αυτή την περίοδο πήρε άλλα 3. Είναι πάρα πολύ καλός. Έχει 62 πόντους ο Κεραυνός. Τους 31 τους έχει βάλει από μόνος του ο Γουίτεν. Ο οποίος εδώ θα κάνει ένα φάουλ. Η μισή πόντη του Κεραυνού από έναν παίχτη. 31 από τους 62 για τον Γουίτεν που εδώ θα κάνει το φάουλ που ξαναβλέπουμε. Και πάει στον προπονητή του και δέχεται και τις οδηγίες. Δύο βολές για τον Πουλ, ο οποίος έχει χάσει 3 συνεχόμενες και συνεχίζει να αστοχεί από την γραμμή. Είναι πάρα πολύ καλός από τη γραμμή και όμως έχει χάσει 4 συνεχόμενες βολές. Και χάνει και αυτήν, μέσα και έξω και στις δύο περιπτώσεις. 69-62, ο Κεραυνός που βρέθηκε πίσω με 15, αυτή τη στιγμή είναι πίσω με 7 και έχει και την μπάλα. Γουίτεν, τρίποντο από τον Κάρτερ, άστοχο, rebound ο Καϊμάκοβιτς, ο οποίος έριξε πολύ βιαστικά την μπάλα και χάνει την προσπάθεια.
Ευκαιρία για το Αποέλ. Γλυνιαδάκης με τον Καϊμάκοβιτς, έρχεται η βοήθεια. Η μπάλα είναι για το Αποέλ, για τον Κεραυνό, συγγνώμη, από τον Γλυνιαδάκη βγήκε. Πάρα πολύ καλή βοήθεια που ήρθε. Εδώ θα ξαναδούμε, κοιτάξτε, κλείνει τον διάδρομο ο Καϊμάκοβιτς, έρχεται και κλείνει ακόμα περισσότερο διάδρομο ο Προύιτ. Καθαρή η φάση, δεν υπήρχε διαμαρτυρία από τους ανθρώπους του Αποέλ. Βουίτεν για τον Δεμερτζή. Στα 10 δευτερόλεπτα για την επίθεση του Κεραυνού. Δεμερτζής θα μπει, θα περάσει και θα βάλει την μπάλα μέσα. 69-64, δεν υπήρχε αμήνα εδώ από πλευράς Αποέλ. Η διαφορά πέφτει ακόμα περισσότερο στους 5. Ο Κεραυνός έχει επιστρέψει στο παιχνίδι. Όλη η επίθεση στη διάθεση του Αποέλ. Για να δούμε την επιλογή του Κούνα. Πάει στη βοήθεια ο Γλυνιαδάκης. Έκανε το σκρι στον Δεμερτζή, φάουλ. Φάουλ που θα έχουμε βολές για το Αποέλ. Και είναι το πρώτο προσωπικό για τον... Όχι, είναι το δεύτερο, συγγνώμη, για τον Καϊμάκοβιτς. Θα στείλει στη γραμμή των βολών τον Κούνα. Εδώ το ξαναείδαμε. Ο Καϊμάκοβιτς σήκωνε το χέρι για φάουλ πριν ακόμα σφυριχθεί. Ήταν ξεκάθαρη η υπόθεσή του σε αυτή την περίπτωση να σταματήσει τον Κούνα. 4 πόντι για τον Βασίλη Κούνα. Χάνει την δεύτερη βολή. 5 δευτερόλεπτα για τον Προύιτ, ο οποίος βιάστηκε αλλά βάζει την μπάλα μέσα. Και έτσι λοιπόν με το καλάθι αυτό του Προύιτ, ο Κεραυνός τελειώνει την περίοδο στο μείον 4. Κερδίζει την τρίτη περίοδο ο Κεραυνός με συν 10. Και πάμε, φίλες και φίλοι, για ένα συγκλονιστικό φινάλε σε αυτή την σειρά ημιτελικών. Μείνετε μαζί μας, διάλειμμα. Ξανά μαζί, φίλες και φίλοι, 70-66 μετά από 3 δεκάλεπτα. Πάμε για το τελευταίο συγκλονιστικό δεκάλεπτο του τελευταίου ημιτελικού, το play-off, ο οποίος ξεκινά με τρίποντο για τον Κεραυνό από τον Κάρτερ. Και έτσι απλά ο Κεραυνός έχει μειώσει στον πόντο από εκεί που έχανε με 15. Έλα, Γρηγόρη. Λοιπόν, για αρχή οδηγίες από τον Χρήστο Στυλιανίδη. Τώρα είναι το moment μας, τώρα είναι ο χρόνος μας. Να παίξουμε όσο πιο δυνατή άμυνα γίνεται, να μην δεχόμαστε εύκολα καλάθια. Ενώ απ' την άλλη ο Αντώνης Κωνσταντινίδης να δώσει την μπάλα στο Γλυνιαδάκι ή να βγει το screen για να κάνει το drive ο Βασίλης ο Κούνας. Μέχρι στιγμής πάντως ο Κάρτερ είναι ο πρώτος παίχτης ο οποίος σκοράρει. Επιστρέφει στο σκοράρισμα μετά από εκείνο το σερί των τριών πόντων και τον τραυματισμό του. Λοιπόν, ο Κεραυνός πέτυχε στην τρίτη περίοδο 24 πόντους και δέχτηκε 14. Το Αποέλ συνεχίζει να χάνει βολές, εκνευρίζεται και
ο κόσμος που κατάφερε να μπει σήμερα στο Λευκόθεο. Αν μπορώ με την πρώτη ευκαιρία να έχω το στατιστικό των βολών, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον για ένα τέτοιο κρίσιμο παιχνίδι. Με την πρώτη ευκαιρία θα το έχουμε. Έχασε και τις δύο και αυτή τη φορά το ΑΠΟΕΛ. 70-69, ο Κεραυνός έχει την ευκαιρία να προηγηθεί για πρώτη φορά από την πρώτη περίοδο. Τρίποντο από τον Δεμερτζή, το βάζει και αυτό ο Κεραυνός. Είναι στο σκορ μπροστά η ομάδα του Στροβόλου. Με ένα πολύ μεγάλο comeback και προηγείται πλέον με 2. 13 εύστοχα τρίποντα για τον Κεραυνό σε εκτός έδρας παιχνίδι. Απίστευτο νούμερο. Οι Στροβογιώτες που δεν το έβαλαν ποτέ κάτω, δεν το παράτησαν το παιχνίδι. Ραντοσάλιεβιτς για 3 δεν μπορεί να απαντήσει. Η μπάλα στον Κεραυνό. Με τον Προύι τώρα να τρέχει. Ο Κεραυνός αυτή τη στιγμή, Γρηγόρη, πέραν από την... από τον ρυθμό του παιχνιδιού, φαίνεται ποια ομάδα έχει το momentum. Νομίζω έχει την ψυχολογία με το μέρος του. Φυσικά, το πιο σημαντικό από όλα είναι αυτό. Και είναι το πρώτο το οποίο έχει ο Κεραυνός. Από την ώρα που ξεκίνησε αυτό το σερί, η ψυχολογία έχει πάρει τα ύψη. Και φαίνεται και από τον τρόπο το οποίο επιτίθεται το ΑΠΟΕΛ, το οποίο επιτίθεται με τον πιο ανορθόδοξο τρόπο. Τρίποντα και πάλι τρίποντα. Λοιπόν, αναγκάζει ο Καϊμάκοβιτς τον Τόνι τον Κωνσταντινίδη να ζητήσει time out. Το σκορ είναι 70-74. Αν δεν κάνω λάθος και όχι, είναι 73, γιατί το προηγούμενο καλάθι, ευχαριστώ τον Άκη τον Γρηγορίου εδώ που μας βοήθησε, το προηγούμενο καλάθι για τον Κεραυνό ήταν δίποντο και όχι τρίποντο από τον Δεμερτζή. Επομένως είναι σωστό το σκορ, 70-73 και όχι 74. Με όλη αυτή την ένταση είναι λογικό να γίνονται και τέτοια μικρά λάθη. Ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι πραγματικά. Μια πολύ μεγάλη ανατροπή μέχρι στιγμής από τον Κεραυνό. Υπάρχει μπόλικος χρόνος όμως για το ΑΠΟΕΛ να ξαναπάρει το προβάδισμα και να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα το παιχνίδι. Νομίζω, Γρηγόρη, από τα πιο σημαντικά time out στη φετινή σεζόν αυτό που ζήτησε ο Αντώνης Κωνσταντινίδης. Σίγουρα ήταν περισσότερο time out για να βάλει τις φωνές. Ποιος τον είδε και δεν το φοβήθηκε. Τους τα έψαλε για τα καλά, τι είναι αυτά που κάνετε, πώς επιτίθεστε έτσι, πού είναι το νεύρο, πού είναι το μυαλό ουσιαστικά. Ενώ εδώ ο Κεραυνός παίρνει ακόμη ένα φάουλ. Παίρνει ένα φάουλ γιατί ο Γλυνιαδάκης έπεσε στην παγίδα του double team. Δεν μπόρεσε να βγάλει μια καλή πάσα έξω και ο Προύιτ έκλεψε την μπάλα, πήρε και το φάουλ. Από ένα ομαδικό για τις δύο ομάδες στην τελευταία περίοδο, 70-73 εδώ ξανά. Κοιτάξτε πως παίρνει καλύτερη θέση ο Προύιτ και παίρνει και το φάουλ πάλι καλά που δεν χτύπησε, διότι έπεσε με τον Αγκώνα από πάρα πολύ ψηλά. Κάτι περισσότερο από 8 λεπτά για το τέλος ενός συγκλονιστικού παιχνιδιού, αντάξιο της φήμης και του ονόματος και των δύο ομάδων στον χώρο του κυπριακού μπάσκετ. Έλα, Γρηγόρη. Νομίζω ότι αυτό που λέγαμε για τον έβρισκε συμπαίχτες ο παίχτης του Κεραυνού, ο Βίτεν, δεν βρήκε συμπαίχτες στο σκοράρισμα ουσιαστικά. Αν δεις και τα στατιστικά, συμπαίχτες στο σκοράρισμα δεν βρήκε. Αλλά υπήρξε άμυνα. Υπάρχει άμυνα κατά ακρίβεια τώρα για τον Κεραυνό και έτσι γύρισε το παιχνίδι. Ξέρεις, καμιά φορά όταν σκοράρει τόσους πολλούς πόντους, ένας παίχτης επήγαινε τον όνομα σε αυτόν. Η αλήθεια όμως είναι ότι ο Κάρτερ, για παράδειγμα, σήμερα έχει 12 πόντους για τον Κεραυνό, όλοι με τρίποντα. Αυτή και αν είναι συνεισφορά. Επίσης έχουμε τον Δεμερτζή να σημειώνει πριν ένα πολύ μεγάλο καλάθι, γιατί σε εκείνο το σημείο έδωσε μετά πολύ ώρα προβάδισμα στον Κεραυνό. Έχουμε βεβαίως τον Καϊμάκοβιτς να βοηθάει πάρα πολύ και αυτός. Ακόμα και ο Πιλαβάς σε εκείνα τα λίγα λεπτά που έπαιξε βοήθησε πάρα πολύ. Από την άλλη έχουμε το ΑΠΟΕΛ που έχει περισσότερους σκόρερ να είναι κοντά-κοντά. Δηλαδή έχουμε τον Μακφάδεν στους 14, τον Πουλ στους 15, τον Ραντοσάλιεβιτς στους 16. Αυτό που δεν έχει ο ΑΠΟΕΛ στη δεύτερη περίοδο και έχει χάσει και το προβάδισμα, είναι στο δεύτερο ημίχρονο, συγγνώμη, είναι η άμυνα. Πάμε στον Γρηγόρη για τις οδηγίες. Λοιπόν, Χρήστος Τηλιανίδης για τους παίκτες του να γυρίσουν την μπάλα με υπομονή και να διεκδικήσουν τις επαφές
έτσι ώστε να πάρουν φάουλ και να έχουν την ευκαιρία να πάνε στη γραμμή της φιλανθρωπίας. Ενώ τώρα έκανε λάθος ο Wims. Ο Wims έκανε λάθος γιατί εκμεύσε το φάουλ και δεν το πήρε φυσικά γιατί δεν έγινε φάουλ. Λάθος όμως και από τον Ραντοσάλιεβιτς, ο Δεμερτζής στη διείσδυση θα πάρει φάουλ, δεν θα βάλει το καλάθι. Θα πάει όμως στη γραμμή ο Ελλαδίτης για δύο βολές και αυτός στην τρίτη του χρονιά με τον Κεραυνό. Τον είχε φέρει, αν δεν κάνω λάθος, ο Φραγκιάς Γρηγόρη. Νομίζω ο Βασίλης ο Φραγκιάς τον είχε φέρει και τον είχε και παίχτη στην Ελλάδα ο σωστά, Φραγκιάς. Σωστά. Έμεινε και με τους επόμενους προπονητές και πέρσι με τον Παναγιώτη Γιάνναρα και με τον κύριο Σκουρτόπουλο βεβαίως, συμπατριώτης του. Παναγιώτης Γιάνναρας ο προπονητής του Απόλλωνα, ο κυπελούχος φέτος προπονητής του Απόλλωνα που είναι στην κερκίδα. Απέναντι με τον Παναγιώτη τον Γιάννα και τον Νίκο τον Λαμπρία παρακολουθούν μαζί το παιχνίδι. Ο Γιάννας που ήταν παίχτης βεβαίως του Γιάνναρα στον Κεραυνό. Δεμερτζής 2-2 σε αυτό το πολύ σημαντικό στάδιο του παιχνιδιού. Ο Γιάννης Δεμερτζής φέρνει διαφορά στους 5 για τον Κεραυνό και είναι η πιο μεγάλη μέχρι στιγμής στο παιχνίδι για τους τροβογιώτες. Ο Κούνας θα περάσει και θα βάλει την μπάλα εύκολα στο καλάθι. Σημαντική αυτή η εύστοχη προσπάθεια για το Αποέλ που σκοράρει μετά από ώρα ένα καλάθι εντός παιδιάς για να μειώσει στους 3, 72-75. Δεμερτζής βγάζει έξω, Κάρτερ προσποιείται, Γουίτεν ελευθερώθηκε, άστοχο όμως το τρίποντο, για να δούμε το rebound. Υπάρχει τζάμπολ και η μπάλα είναι για το Αποέλ. Είναι η σειρά του Αποέλ να έχει κατοχή μπάλας μετά από τζάμπολ. Μετά την γνωστή αλλαγή του κανονισμού πριν από κάποια χρόνια δεν υπάρχει πλέον τζάμπολ στον μπάσκετ παρά μόνο στην αρχή του παιχνιδιού. Υπάρχει τραυματισμός, νομίζω δεν έχει κάτι σοβαρό ο Δεμερτζής. Και 57 να υπενθυμίσουμε για την κάθε ομάδα υπάρχουν 4 φάουλ. Ο Ντίξ και ο Κρίτολ για το Αποέλ και για τον Κεραυνό ο Ντεμιούινγκ που είναι στον πάγκο καθυλωμένος. 72-75. Ραντοσάλιεβιτς ευστοχή και φέρνει το Αποέλ στον πόντο. 74-75, 18 πόντι πρώτο σκόρερ ο Λάζαρ Ραντοσάλιεβιτς. 6,5 λεπτά ακόμα. Γουίτεν, 5 δευτερόλεπτα, δεν μπορεί να περάσει από όλους. Η μπάλα πάντως πάει και βρίσκει τον Δεμερτζή που ελευθερώνεται και αστοχή. Rebound για τους παίχτες του Αποέλ. 6 λεπτά ακόμα και κάτι δευτερόλεπτα για να τελειώσει ίσως το πιο συγκλονιστικό παιχνίδι με βάση και τη σημασία του στο φετινό πρωτάθλημα. Σου τριών πόντων, εύστοχο από τον Μακφάτεν, ξανά προβάδισμα για τα Αποέλ. Τρίτο τρίποντο από τον Μακφάτεν, 17 η πόντη του στο συν 2 του Αποέλ. Κάρτερ, η μπάλα στον Καϊμάκοβιτς, δεν μπορεί να νικήσει ο Γλυνιαδάκη, rebound από τον Κούνα. 5 και 20 ακόμα. Τα πάντα παίζονται φίλες και φίλοι. Όλα δείχνουν ότι αυτό το παιχνίδι θα κριθεί στις λεπτομέρειες. Κούνας βγάζει μπάλα έξω. Ο Πουλ με ταμπλό δεν μπορεί. Γλυνιαδάκης ούτε και αυτός δεν μπορεί. Θα πάει στη γραμμή για δύο βολές. Ο Ανδρέας Γλυνιαδάκης. 5 λεπτά και 2 δευτερόλεπτα για το τέλος. Πιλαβάς, Έιμις στο παιχνίδι, Γουίτεν, Καϊμάκοβιτς. Θα πάνε για ανάσες σίγουρα και σίγουρα θα τους ξαναδούμε πριν τελειώσει το παιχνίδι.
να μην αποκλείσουμε και το ενδεχόμενο της παράτασης σε τέτοια παιχνίδια. Πολύ σημαντική, Γρηγόρη, η αντίδραση του Αποέλ βρήκε τρόπο να αντιδράσει στο comeback του Κεραυνού. Ακριβώς. Ο Βασίλης ο Κούλας βρήκε διαδρόμους για να σκοράρει και για να μοιράσει μπάλες. Αυτό που λέγαμε, είναι ένας, ένας προπονητής μέσα στο παρκέ ο Βασίλης ο Κούλας. Το έδειξε και στην πράξη. Πρώτα ο Ράντος Άβγεβιτς, μετά ο Μακφέν, τώρα ο Γλυνιαδάκης. Σιγά σιγά το Αποέλ βρίσκει και πάλι το ρυθμό του. Λοιπόν, ο Γλυνιαδάκης αστόχησε στην βολή, έχει 6 πόντους. Μόνο από ελεύθερες βολές σήμερα. Δεν έχει βοηθήσει πάρα πολύ στο σκοράρισμα. Κάρτερ σου τριών πόντων, αυτή η φορά στοχή. Είχε 4 εύστοχα ο Κάρτερ, τα βάζει μαζί του τώρα ο Χρήστος Τηλιανίδης, γιατί βιάστηκε πάρα πολύ και του έβαλε τις φωνές. Εδώ κοιτάξτε, του έκλεισε το πεδίο ο Γλυνιαδάκης, έκανε πολύ καλή άμυνα ο Ελλαδίτης προηγουμένως. Φάνηκε από το replay. Γλυνιαδάκης με τον Έιμις αντίπαλο, πάει και ο Πιλαβάς στη βοήθεια. Ο Πουλ πάτησε έξω. Λάθος για το Αποέλ, εύκολο λάθος. Εδώ βλέπουμε ξανά, ήταν στο ένα μέτρο ο Ελλαδίτης, ο Ταναρτζής, και είδε την παράβαση αυτή. Χαμένη ευκαιρία λοιπόν για το Αποέλ να φέρει το παιχνίδι στις δύο κατοχές. Και ξαναπέρασε στο παιχνίδι ο Γουίτεν, κάθισε για 10 δευτερόλεπτα. Γουίτεν για 3, ισοφαρίζει ο Γουίτεν, 78-78, 34 πόντι για τον Γουίτεν. Απίθανα πράγματα, 8 πόντι μέχρι στιγμής, συγγνώμη, 8 τρίποντα, όχι 8 πόντι, 34 είναι η πόντι του. Το παιχνίδι στην ισοπαλία, από Ελ και Κεραυνός, πράξη πέμπτη, θα τα παίξουν όλα σε 4 λεπτά. Μετά από 36 λεπτά παιχνιδιού, μετά από, από 4 ολόκληρα παιχνίδια, οι δύο ομάδες είναι ακόμα στην ισοπαλία. Και ψάχνουμε να δούμε ποια θα πάει στους τελικούς για να αντιμετωπίσει την ΑΕΚ. Γλυνιαδάκης για άλλες 2 βολές. Άστοχη η πρώτη. Παρακαλώ να έχω το στατιστικό των βολών με την πρώτη ευκαιρία. Κοιτάξτε τις βολές. 11 στις 12 για τον Κεραυνό, 15 στις 27 για το Αποέλ. Το Αποέλ έχει χάσει 12 ελεύθερες βολές. Και είναι στατιστικό, Γρηγόρη, που καίει αν χάσεις αυτό το παιχνίδι. Σίγουρα, Μάρη, όταν εκτελάς τόσες βολές και δεν μπορείς να στοχίσεις ούτε στις μισές, τότε σίγουρα αν χάσεις τον αγώνα μπορείς να κατηγοράς τον εαυτό σου και τίποτα άλλο. Μεταφορά της μπάλας από τον Τέτιους Μακφάτεν, καταλογίζει ο Ηλίας ο Κουνελές, 79-78. Κοιτάξτε εδώ το λάθος από τον παίχτη του Κεραυνού. Όχι, είναι το προηγούμενο. Ναι, είναι το λάθος, το τελευταίο. Ευκαιρία για τον Κεραυνό να ξαναπεράσει μπροστά. Ο Κάρτερ για τον Πιλαβά. Στα 5 δευτερόλεπτα πετάει την μπάλα ο Πιλαβάς και η μπάλα για τα Ποέλ. Βιάστηκε ο Αντρέας ο Πιλαβάς, είχε χρόνο για να κάνει κάτι καλύτερο. Ο Ντεμιούινγκ θα περάσει στο παιχνίδι στη θέση του Πιλαβά, ο οποίος πάει εκνευρισμένος στον πάγκο για την τελευταία του επιλογή. Δεν ήταν καλή επιλογή προηγουμένως από τον παίχτη του Κεραυνού. Είχε κλειστεί από 3 αντιπάλους, προτίμησε μόνος του να κάνει την προσπάθεια και αστόχησε. Κρέμεν, Μακφάτεν. Για να δούμε αυτή την επίθεση. Έχουν αλλάξει τα μαρκαρίσματα. 2 δευτερόλεπτα με τη λήξη. Θα γίνει προσπάθεια. Παίρνει το rebound ο Γουίτεν. Πλέον οι εύστοχες προσπάθειες είναι σημαντικές, αλλά εξίσου σημαντικές είναι και οι άστοχες για τις δύο ομάδες. Τεμιούινγκ με ταμπλό, δεν μπορεί. Η μπάλα στον Κρέμεν. Rebound για Λαμποέλ και τρέχει τώρα ο Πουλ. 2 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα.
Κούνας. Βήματα και πάλι από τον Μακφάντεν. Δεύτερο αβίαστο λάθος για τους παίχτες του Αποέλ. Εδώ ξανά πώς μετακινεί τα πόδια του Μακφάντεν. Δεν τον πιστεύει ο Αντώνης ο Κωνσταντινίδης εκεί στον πάγκο. Πώς οι παίχτες του κάνουν αυτά τα εύκολα λάθη σε αυτό το κρίσιμο σημείο του παιχνιδιού. Ξέρεις Μαρία. Έλα Γρηγόρη. Ο Αποέλ κάνει το ένα λάθος πίσω από το άλλο και ο Κεραυνός έχει χάσει τέσσερις επιθέσεις στη σειρά. Ο Έιμις παίρνει φάουλ. Έχουν να δώσουν φάουλ οι δύο ομάδες. Είναι μόλις το τρίτο ομαδικό. Περίεργο παντός για ένα τόσο κρίσιμο παιχνίδι στην τελευταία περίοδο. Δύο λεπτά πριν το τέλος οι δύο ομάδες να έχουν κάνει μόλις από τρία ομαδικά φάουλ. Έχουν να δώσουν από ακόμα ένα πριν αρχίσουν να εκτελούνται βολές. Γουίτεν προσπαθεί να ελευθερωθεί, κάνει το σουτ, αστοχή. Ντεμιούινγκ στο follow, 79-80, 12 πόντια ο Ντεμιούινγκ, στο συν 1 ο Κεραυνός. Πολύ μεγάλο παιχνίδι, 1-40 για το τέλος. Κούνας, ελευθερώθηκε, τρίποντο, άστοχο, η μπάλα στον Γλυνιαδάκη. Και νέα επίθεση για τα Μποέλ. Αυτή η φορά ο Κούνας ήταν ελεύθερος, δεν επέλεξε όμως να σουτάρει. Υπήρχε μισμάτσο εκεί ανάμεσα σε Γλυνιαδάκη και Γουίτεν. Η μπάλα βγαίνει έξω, παίρνει φάουλ ο Πουλ. Είναι το φάουλ που είχαν να δώσουν οι παίχτες του Κεραυνού. Ούτε τώρα θα έχουμε βολές. Ένα και 16 για το τέλος του παιχνιδιού. Υπάρχει time out από τον Στυλιανίδη Γρηγορή. Ναι, από τον Αντώνη Κωνσταντινίδη. Από τον κύριο Κωνσταντινίδη, time out από τον προπονήτο Αποέλ. 76 δευτερόλεπτα φίλες και φίλοι πριν από το τέλος του πιο συγκλονιστικού αγώνα στα φετινά play-off. Αποέλ 79, Κεραυνός 80. Βλέπω απέναντι και τον πίνακα με τα φάουλ. Δεν υπάρχει μέχρι στιγμής παίχτης που να έχει φύγει από τον παρκέ με 5. Και είναι σημαντικά τα φάουλ σε αυτό το χρονικό σημείο, διότι εάν υπάρξει παράταση, αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για άλλα 5 λεπτά παιχνιδιού και τα 4 φάουλ που έχουν 2 παίχτες του Αποέλ και 3 παίχτες του Κεραυνού είναι ασφαλώς πολύ σημαντικά. Εμείς βλέπουμε κάποιες από τις καλύτερες φάσεις του παιχνιδιού. 4 φάουλ για την ιστορία είναι ο Ντίξ και ο Κρίτολ. Για τα Αποέλ στα 3 είναι ο Γλυνιαδάκης από το πρώτο ημίχρονο. Μεγάλη επιτυχία για τα Αποέλ. Και για τον Ελλαδίτη που δεν έκανε τέταρτο φάουλ. 3 φάουλ για τον Κεραυνό, 4 φάουλ για τον Κεραυνό. Έχουν ο Κάρτερ, ο Έιμις και ο Ντεμιούινγκ. Έλα Γρηγόρη. Λοιπόν, ο κύριος Κωνσταντινίδης ζήτησε να εκμεταλλευτούν το moment που έχει η ομάδα του τώρα και να διεκδικήσει να παίξει με pick and roll στην αρχή. Αν δεν τα καταφέρει να διεκδικήσει η επαφή για να πάρει το φάουλ, αφού βρίσκονται στον bonus, στο επόμενο θα πηγαίνουν στις βολές οι παίχτες της ομάδας του κύριου Κωνσταντινίδη. Ενώ απ' την άλλη, όσα πρόλαβα να ακούσω από τον πίσω τον Στυλιανίδη, η μπάλα να γυρνά και να προσπαθήσουν και αυτοί να γυρνούν τις επαφές. Οι βολές τώρα θα παίξουν μεγάλο ρόλο. Για να δούμε αυτή την επίθεση. Μόνος επέλεξε να την εκτελέσει και αστοχή ο Ντίξ. Ήταν μια κακή επίθεση από πλευράς Αποέλ. Ο πιο ψύχρεμος, ο πιο εύστοχος, ο πιο τυχερός είναι αυτός που θα πάει στους τελικούς να αντιμετωπίσει την ΑΕΚ. 48 δευτερόλεπτα για το τέλος. 8 δευτερόλεπτα για την επίθεση του Κεραυνού. Καθυστέρησε ο Γουίτεν. Για να δούμε ποιος θα σουτάρει. Υπάρχει φάουλ. Είχε να δώσει φάουλ το Αποέλ. Επομένως, από εδώ και πέρα, όποια ομάδα κάνει φάουλ θα στέλνει τον αντίπαλο στις βολές. Εδώ ξανά το φάουλ του Πουλ. Δεν μετράει ο ίδιος το καλάθι. Time out. Από... Δεν έχουν δείξει διαιτητές. Νομίζω είναι από τον Χρήστο Στυλιανίδη. Ναι, είναι από τον Χρήστο Στυλιανίδη. Ναι, Μαρή. Για αυτές τις πολύ κρίσιμες τελευταίες επιθέσεις είναι και η ώρα των προπονητών. Είπαμε από την αρχή, είναι και παιχνίδι των προπονητών σήμερα. Και είναι η ώρα ο Χρήστος Στυλιανίδης στο πρώτο του παιχνίδι στη φετινή σεζόν με τον Κεραυνό.
είναι πάρα πολύ κοντά, όσο κοντά είναι και το Αποέλ, βεβαίως, αφού το παιχνίδι είναι στον πόντο, για να πάρει την ομάδα του στον τελικό. Για να δούμε ποια από τις δύο ομάδες θα φύγει απόψε με την πολύ μεγάλη αυτή νίκη. Πέντε πόντι το μεγαλύτερο προβάδισμα του Κεραυνού, 15 πόντι το μεγαλύτερο προβάδισμα για τα Αποέλ. Έλα, Γρηγόρη. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι πολύ απλές και λογικές οι οδηγίες του κύριου Στυλιανίδη να βγουν τα screen και την μπάλα να πάει σε ποιον άλλο, στον Βουίτεν, ο οποίος, όπως του είπε, χαρακτηριστικά έχει πολύ χρόνο μπροστά σου, μην βιαστείς να πάρεις την προσπάθεια. Λογικά θα επιδιώξει επαφή, Μάριε, νομίζω. Εκτός αν βρεθεί σε καλό σημείο για σου. Είναι επίδεση 14 δευτερολέπτων, είναι πάρα πολύ χρόνο. Τον έψαξαν και τον βρήκαν. Τον Γουίτεν οι παίχτες του Κεραυνού, αλλά έκανε επιθετικό φάουλ, δεν μετράει το καλάθι, λέει ο Ηλίας ο Κουνελές. Εδώ βλέπουμε ξανά το επιθετικό φάουλ που δίνεται στον Γουίτεν με τον δεξιό ώμο. Και έχουμε αμέσως time out από τον Χρήστο Στυλιανίδη, από τον Αντώνιο Κωνσταντινίδη. Από τον Αντώνιο Κωνσταντινίδη το time out. 33 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, η μπάλα θα επιστρέψει στο Αποέλ. Το παιχνίδι είναι στη σκακέρα, το είχαμε πει από την αρχή. Όλες οι κινήσεις στο παιχνίδι και από τους παίχτες και από τους προπονητές αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ κρίσιμες. Έλα, Γρηγόρη, οδηγίες, Αντώνη Κωνσταντινίδη. Λοιπόν, με ηρεμία να κατεβάσουν, να γυρίσει μπάλα. Ο Πουλ να προσπαθήσει να την δώσει στον Ανδρέα το Γλυνιαδάκη, έτσι ώστε να παίξουν από μέσα. Και μπορεί να κερδίσει και φάουλ, η λογική, λέει ο Ανδρέας το Γλυνιαδάκης. Ο Γλυνιαδάκης πάντως ακόμα δεν έχει σκοράρει καλάθι εντός παιδιάς. Έχει τις βολές όμως. Το παιχνίδι είναι. Έχει τις βολές. Δεν είναι απόλυτα εύστοχος από τη γραμμή. Να δούμε. ...33 δευτερόλεπτα για το τέλος, η μπάλα στο Αποέλ, ίσως για την πιο κρίσιμη επίθεση στο φετινό πρωτάθλημα. Ο Κούνας είναι αυτός που θα την πάρει, είναι πολύ κακή επίθεση και αμέσως το φάουλ από τον Κρέμεν. Δεν ξέρω τι πήγε να κάνει εκεί ο Βασίλης ο Κούνας. Εντελώς μόνος, προσπάθησε να τα βάλει με τον Έιμις, ο οποίος τον περνάει περίπου 20 πόντους. Του έκλεισε το πεδίο, του έκλεισε τον διάδρομο, απορεί ο Βασίλης ο Κούνας, νομίζω. Με τον εαυτό του όμως πρέπει να μπορεί για αυτή την προσπάθεια. Δύο βολές για τον Κεραυνό από τον Κάρτερ. Ο Κεραυνός έχει την ευκαιρία στα 23 δευτερόλεπτα πριν το τέλος να προηγηθεί με 3 πόντους. Ο Κάρτερ αστοχεί στην πρώτη βολή και παραμένει το 79-80. Πάρα πολύ πιθανό ακόμα το ενδεχόμενο της παράδασης. Βάζει την δεύτερη ο Κάρτερ. Είχε σκοράρει μόνο με τρίποντα, φτάνει τους 13. 79-81. Αν δεν ευστοχίσει σε αυτή την επίθεση του Αποέλ, το πιο πιθανό θα χάσει το παιχνίδι. Κρέμεν. Περνάει ο Κρέμεν και αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Ισοφαρίζει 81-81, 8,5 δευτερόλεπτα. Ο Κεραυνός έχει την ευκαιρία να κερδίσει το παιχνίδι γιατί έχει την τελευταία επίθεση. 81-81. Και τώρα το time out είναι βεβαίως από τον Χρήστο Στυλιανίδη, ο οποίος θα οργανώσει την τελευταία επίθεση για την ομάδα του Στροβόλου. Νομίζω, φίλες και φίλοι, πρέπει να είμαστε όλοι ικανοποιημένοι για το τηλεοπτικό παιχνίδι που παρακολουθούμε σήμερα. Σε έναν αγώνα που διεξάγεται και κλεισμένων των θυρών μεν, γιατί στο γήπεδο υπάρχει τελικά κόσμος, κατάφεραν αρκετοί να πετύχουν είσοδο στις εξέδρες. Το πιο σημαντικό όμως, οι χιλιάδες που το παρακολουθούν από την τηλεόραση να βλέπουν θέαμα, να υπάρχει suspense, να υπάρχει αγωνία
μέχρι το τέλος και αυτό το παιχνίδι έχει πάει πραγματικά μέχρι το τέλος. Θα δούμε την τελευταία επίθεση θα βγάλει. Τι λες να βγάλει, Γρηγόρη, τι είπε ο Χρήστος Τηλιανίδης? Είπε κάτι το οποίο νομίζω το περιμένει όλος ο κόσμος. Ο Γουίτεν να κάνει την επίθεση. Λοιπόν, ακριβώς ο Γουίτεν. Φυσικά θα προσπαθήσουν να πάρουν και κάποιες επαφές, μήπως και δοθεί φάουλ στα 8 δευτερόλεπτα. Αλλά κάτι το οποίο βλέπουμε, Μάρια, τόσα χρόνια που παρακολουθούμε μπάσκετ, σπάνια δίνονται επαφές στα 8 δευτερόλεπτα, εκτός και αν είναι κραυγαλαίο το φάουλ. Να βγουν τα screen λοιπόν, και αν ο Γουίτεν καταφέρει να, και ο Γουίτεν καταφέρει να εκτελέσει. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικά τα screen όντως για τον Κεραυνό. 5 δευτερόλεπτα, ο Ντεμιούι πήρε την προσπάθεια, αστόχησε, ο Κρέμεν πήρε την μπάλα και έχουμε παράταση στο Λευκόθεο. Ο Κεραυνός δεν κατάφερε να κερδίσει το παιχνίδι στην κανονική διάρκεια. Ο Ντεμιούι αστόχησε στην τελευταία φάση του παιχνιδιού και πάμε σε παράταση. Πιο συγκλονιστικό παιχνίδι δεν μπορούσαμε να έχουμε. Δεν ξέρω αν πρέπει να πάμε σε διάλειμμα, αν θέλετε να πάμε σε διάλειμμα. Μπορούμε να πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα, να πάρουμε και εμείς ανάσες και επιστρέφουμε για την παράταση. Ο Φερίς, είχε το έτοιμο. Σαράντα λεπτά δεν ήταν αρκετά, φίλες και φίλοι, για να αναδείξουν την ομάδα που θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ στους τελικούς του πρωταθλήματος 2013-2014. Πάμε σε πεντάλεπτη παράδαση στο Λευκόθεο, από ΕΛ 81 και Ραυνός 81. Πάμε πρώτα στον Γρηγόρη για οδηγίες από τους πάγκους. Λοιπόν, ουσιαστικά και οι δύο προπονητές έδωσαν ακριβώς τις οδηγίες. Τους είπαν χαρακτηριστικά ότι πλέον όλοι είναι κουρασμένοι και θα γυρίζουν την μπάλα, έτσι να εκμεταλλευτείτε κάθε ελεύθερο σου που μπορείτε να βρείτε. Ενώ από πλευράς από ΕΛ επιμένει ο Αντώνης Κωνσταντινίδης με το τάισμα του Ανδρέα του Γλυνιαδάη, κάτι που δεν είδε σήμερα. Ο Κεραυνός αστοχεί, ούτε και ο Ντεμιούινγκ δεν μπορεί να βάλει την μπάλα μέσα. Χάνει όμως την μπάλα στη συνέχεια ο Μακφάτεν. Νέα επίθεση για τον Κεραυνό. Ο Κεραυνός που εδώ έχασε ένα πολύ εύκολο καλάθι. Κοιτάξτε εδώ πόσο ελεύθερος είναι ο Ντεμιούινγκ, είναι όμως αυτή τη στιγμή πάρα πολύ μεγάλη και η πίεση στους αθλητές. Λάθος από τον Κεραυνό στην επαναφορά της μπάλας. Κούνας. Μακφάντεν δυσκολεύεται. Κρέμεν για τρεις ελεύθερος. Μέσα από τον Κρέμεν το Αποέλ στο συν 3 με τον υπαρχηγό του τον Μίχαλ Κρέμεν να φτάνει τους 14 πόντους. Δεύτερο τρίποντο στο παιχνίδι για τον Κρέμεν. 84-81. Δεμερτζής. Ντεμιούινγκ σταματά και παίρνει φάουλ από τον Κούνα. Συνεχίζουν να μετρούν τα ομαδικά φάουλ. Δύο βολές. Δεν του βγήκε, Γρηγόρη, του Στυλιανίδη το πλάνο να κάνει την τελευταία επίθεση ο Γουίτεν. Την έκανε ο Ντεμιούινγκ. Δεν ήταν καλό το σουτ. Δεν ήταν με καλές προϋποθέσεις. Η προσπάθεια του ήταν καλή, αλλά το φινάλε, όπως έδειξαν το τέλος του αγώνα, δεν ήταν καλό. Τώρα χάνει και βολές, είναι εκνευρισμένος. Έχασε προηγουμένως και το εύκολο καλάθι. Λοιπόν, τώρα ευστοχή παντός. Φτάνει στους 13 πόντους και μειώνει στο καλάθι. 84-82. Κούνας. Κρέμεν. Περνάει και παίρνει φάουλ.
σε αυτό το κρίσιμο σημείο του παιχνιδιού ο Μίχαλ Κρέμεν, ο πιο παλιός παίχτης μαζί με τον νεοφύτου στο ρόστερ του ΑΠΟΕΛ, δηλώνει παρόν, βάζει ένα τρίποντο και παίρνει φάουλ. Πέμπτο φάουλ του Έμις. Λοιπόν, ο Έμις είναι ο πρώτος που μας αποχαιρετά, φεύγει από το παρκέ και περνάει ο Καϊμάκοβιτς. Έτσι κι αλλιώς έπρεπε να περάσει μέσα ο Καϊμάκοβιτς, γιατί υπάρχει και ο Γλυγκαδάκης στο παρκέ. Ο Μίχαλ Κρέμεν συνεχίζει να είναι ο μόνος που σκοράρει για τα ΠΟΕΛ στην παράταση. Φτάνει τους 5 πόντους. 86-82 στο συν 4 τα ΠΟΕΛ, που κατάφερε και έμεινε ζωντανό στην τελευταία επίθεση του παιχνιδιού και τώρα προηγείται με 4. 3,5 λεπτά ακόμα. De Newing για 3. Μέσα πολύ μεγάλο τρίποντο από τον De Newing. 86-85. Δεύτερο τρίποντο στο παιχνίδι για τον De Newing, που φέρνει το παιχνίδι ξανά στον πόντο. Πολύ σημαντικό καλάθι για τον κεραυνό. Κρέμεν. Για να δούμε την απάντηση του ΑΠΟΕΛ. Βγάζει μπάλα έξω. Ελεύθερο τρίποντο από τον Πουλ. Άστοχο. Υπάρχει φάουλ του De Newing, έχω την εντύπωση, στον Γλυνιαδάκη. Και είναι βολές για το ΑΠΟΕΛ. Φεύγει από το παιχνίδι και ο De Newing, λίγο μετά που έφερε τον κεραυνό στον πόντο με το τρίποντό του, τα λέει με τον διαιτητή ψύχρεμα. Λοιπόν, ο Κάρτερ πέρασε στο παιχνίδι. Είναι καλή επιλογή για τον κεραυνό αυτή τη στιγμή. Με το καλό του σουτ. Δύο βολές για τον Ανδρέα Γλυνιαδάκη. Κάθε βολή εύστοχη αυτή τη στιγμή είναι χρυσάφι και για τις δύο ομάδες. Ο Γλυνιαδάκης έχασε την πρώτη. Δεν είναι σε καλή βραδιά από την γραμμή. Έχει σκοράρει μόνο από βολές σήμερα 7 πόντους. Βάζει τώρα την δεύτερη. 87-85. Δεμερτζής. Γουίτεν για 3. Μέσα και αυτό από τον Γουίτεν. Είναι απίστευτος ο άνθρωπος. Έβαλε 9 τρίποντα σήμερα. Και 37 πόντους συνολικά. Είπα για 50, Μάρι, έτσι. Ναι, είχες πει για 50 κάποια στιγμή. Κρέμεν δεν μπορεί να απαντήσει, το rebound το παίρνει ο Δεμερτζής. Φωνάζουν από τον ΑΠΟΕΛ ότι η μπάλα χτύπησε στο πόδι του παίχτη του κεραυνού. Νομίζω όμως ότι ήταν πάνω στη φάση και σωστά δεν δόθηκε. 87-88. Ο κεραυνός ανατρέπει στην παράταση διαφορά 4 πόντων για το ΑΠΟΕΛ. Καϊμάκοβιτς δεν μπορεί να ευστοχίσει, έχει χάσει πολύ σημαντικά σουτ ο Καϊμάκοβιτς και τώρα ο Κρέμεν για τα ΑΠΟΕΛ. Τρίποντο από τον Μακφάτεν, αστοχή. Έκανε επίθεση του ΑΠΟΕΛ στα 6 δευτερόλεπτα, εντελώς αδικαιολόγητα. Και τώρα η μπάλα ξανά στον κεραυνό. Δεν υπάρχει αυτοσυγκέντρωση στους παίχτες του ΑΠΟΕΛ. Τέτοια ώρα, τέτοια λόγια, Μάρι. Λοιπόν, είχαμε αυτό το μικρό κενό. Έχουμε το φάουλ από τον Κάρτερ. Πέμπτο και του Κάρτερ. Φεύγει και αυτός είναι ο τρίτος που φεύγει για τον κεραυνό. Δύο βολές για το ΑΠΟΕΛ με τον Μακφάτεν. Λοιπόν, είχαμε ένα κενό γιατί ενημερωνόμασταν για μια πολύ σημαντική εξέλιξη που πρέπει να μεταφέρουμε, γιατί επηρεάζονται και μεταδόσεις της Cita Vision. Αναβάλλονται, φίλες και φίλοι, οι αγώνες του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος για αυτό το Σαββατοκυριακό, που ήταν προγραμματισμένοι όλοι για αύριο Σάββατο, εξαιτίας της βομβιστικής επίθεσης στο αυτοκίνητο του Προέδρου του Συνδέσμου Διαιτητών, Λεόντιου Τράττη. Παραβάλλουμε, αναβάλλονται όλοι οι αγώνες και βέβαια όλες οι μεταδόσεις του ποδοσφαιρικού προαθλήματος. Το ΑΠΟΕΛ είναι ξανά μπροστά στο σκορ 89-88, ναι, λόγω αποχής των διαιτητών.
Φάουλ κερδίζει ο Προύιτ και τώρα θα πάει στη γραμμή. Προηγουμένως είχαμε δύο βολές από τον Μακφάντεν. Το παιχνίδι στην κόψη του ξηραφιού. Είμαστε ήδη στην παράταση. Οι δύο ομάδες είναι κοντά κοντά. Ο Κεραυνός όμως, Γρηγόρη, έχει σοβαρό πρόβλημα εάν πάει το παιχνίδι ξανά σε παράταση. Ο επόμενος που θα μπει θα είναι ο Τρεσόκα στο τέλος. Ακόμη και δεν θέλει να παίξει. Δεν ξέρω αν κάποια στιγμή επιστρατευτεί όντως και ο Τρεσόκας. Αν μείνει από παίχτες ο Κεραυνός. Ο Προύιτ ισοφάρισε και δίνει προβάδισμα στον Κεραυνό. 89-90. Επαναλαμβάνουμε αυτό που είπε και πριν. Αναβάλλονται οι αγώνες του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος. Καλάθι και φάουλ από τον Κρέμεν. Όχι, δεν μετράει το καλάθι. Λέει ο κύριος Κουνιλές. Το φάουλ έγινε πριν ξεκινήσει τα βήματα. Ο Τσέχος, δύο βολές λοιπόν. Εδώ έγινε το φάουλ. Ναι, σωστή απόφαση του κύριου Κουνιλέ. Έγινε το φάουλ πριν αρχίσει να παίρνει την προσπάθεια. Επομένως, το σκόρ είναι 89-90. Ναι. Ευχαριστώ, παιδιά, για την διόρθωση. Κρέμεν ισοφαρίζει 90-90. Ο πιο ψύχρεμος παίχτης αυτή τη στιγμή στο παρκέ για τα Μποέλ. Γι' αυτό και παίρνει τις περισσότερες επιθέσεις. Βάζει και τις δύο βολές. 91-90. 18 πόντοι για τον Μίχαλ Κρέμεν. Δεμερτζής. Γουίτεν. Τρίποντο από τον Γουίτεν. Άστοχο. Ριπάουντ από τον Μακφάντεν. Δεν πέτυχε το 10ο του τρίποντο Γουίτεν. Και ήταν πολύ σημαντική αυτή η αστοχία. Το Αποέλ είναι στο σύν 1 και έχει την κατοχή. 36 δευτερόλεπτα για το τέλος. 5 τώρα στη διάθεση του Ντίξ που μπαίνει και αστοχή. Rebound από τον Πιλαβά και φάουλ από τον Κρέμεν. Δύο βολές για τον Ανδρέα τον Πιλαβά. Εδώ ξανά η φάση, δεν υπάρχει κανένα φάουλ. Είναι καθαρή η τάπα του Καϊμάκοβιτς. Αν μπορώ να ξαναέχω το replay παρακαλώ, γιατί είναι μια πολύ σημαντική φάση στο παιχνίδι. Ο Πιλαβάς αστοχή στην πρώτη βολή. Δεν μπορεί να ισοφαρίσει σε αυτό το κρίσιμο στάδιο του παιχνιδιού. Βάζει όμως την δεύτερη. 91-91 εδώ. Δεν φάνηκε από αυτή την λήψη. Φάνηκε όμως την προηγούμενη. Εδώ είδαμε την επανάληψη. Το τέλος τέλος πάντων της επανάληψης. 15 δευτερόλεπτα για το τέλος. Επίθεση για τα Μποέλ. Γλυνιαδάκης. Καλάθι και φάουλ. Το πρώτο καλάθι στο παιχνίδι για τον Ανδρέα Γλυνιαδάκη. Έρχεται 10 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος της παράτασης. Και τώρα είναι πολύ σημαντικό για τον Γλυνιαδάκη να βάλει και την βολή για να φέρει την διαφορά στους 3. 93-91. 10 η πόντη του Γλυνιαδάκη. Η πιο σημαντική βολή του προαθλήματος είναι εύστοχη. 94-91 και νομίζω στα 10 δευτερόλεπτα είναι ξεκάθαρο τι θα προσπαθήσει να κάνει ο Κεραυνός, να πετύχει τρίποντο. Νομίζω όμως είναι ξεκάθαρο και ότι θα προσπαθήσει να κάνει το Αποέλ, να κάνει φάουλ και να στείλει τους παίχτες του Κεραυνού στη γραμμή για δύο βολές και όχι για τρεις. Έχει πάρει time out ο Χρήστος Τηλιανίδης. Να δούμε τις οδηγίες του. Εμείς για την ώρα βλέπουμε τον Τόνι τον Κωνσταντινίδη. Πλησιάζουμε τους 200 πόντους σε αυτό το παιχνίδι. Και μιλάμε για πέμπτο και τελευταίο ημιτελικό. Σήμερα μίλησαν οι περιφέρειες, σήμερα μίλησαν οι επιθέσεις. Δεν υπήρχαν άμυνες. Ο
Όπως και να εξελιχθεί το παιχνίδι, εμείς θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε, όπως πάντα βεβαίως, με νικητές και με ηττημένους. Επαναλαμβάνουμε την ενημέρωση που είχαμε πριν από λίγα λεπτά. Υπάρχει απόφαση αποχής του Συνδέσμου Διαιτητών Κύπρου, επομένως αναβάλλονται οι αγώνες της 24ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Γλαύκος Κληρίδης και βεβαίως όλες οι τηλεοπτικές μεταδόσεις και της CitaVision. Γρηγόρη. Λοιπόν, θα προσπαθήσουν να βγάλουν τα σκρίνια για να βγει ελεύθερο τρίποντα από τον Προυιτ ή τον Βουίτεν, αν και νομίζω ότι τα πόλη θα κάνει φάουλ αμέσως. Ο Γουίτεν κάνει τρίποντο και υπάρχει φάουλ. Τρεις βολές. Έκανε αυτό που δεν έπρεπε ο Μακφάτεν, που ήταν φάουλ στο σουτ τριών πόντων. Στο μεταξύ, Μάριε, να πω, έλα, Γρηγόρη, να πω ότι στον κεραυνό έχουν σφοδρά παράπονα για τον κόσμο τον οποίο βρίσκεται σήμερα στο γήπεδο. Ισχυρίζονται ότι μόνο και κλεισμένο το χειρόδρομο είναι το παιχνίδι. Έχουν ένα δίκαιο. Λοιπόν, ο Γουίτεν βάζει την πρώτη βολή, 94-92. Είναι απίστευτο το λάθος του Μακφάτεν που έκανε φάουλ σε υποπίεση σου τριών πόντων του Γουίτεν. Ο Γουίτεν βάζει και την δεύτερη βολή και αν βάλει και την τρίτη, το Αποέλ έχει 5 δευτερόλεπτα για να κερδίσει το παιχνίδι. 94-93. Χάνει την τελευταία βολή. Κι όμως παίρνουν την μπάλα μέσα στους κεραυνού, δεν μπορούν να βάλουν την μπάλα μέσα, τέλος του παιχνιδιού. 94-93, απίστευτο παιχνίδι, φίλες και φίλοι, στο Λευκόθεο. Απομένει 1/100 νομίζω, αυτό λέει ο πίνακας. Υπάρχει φάουλα, δεν κάνω λάθος, τυπικής διαδικασίας. Δεν μπορεί να γίνει κάτι σε 1/100 του δευτερολέπτου. Εδώ είναι ο Προύιτ που είχε πάρει το rebound και δεν κατάφερε να βάλει την μπάλα στο καλάθι και να δώσει νίκη στον κεραυνό. Η πρώτη βολή είναι εύστοχη. Η 96-93 ήταν εύστοχες οι βολές. Ο Πιλαβάς θα πάρει την μπάλα. Δεν μπορεί να προλάβει να σουτάρει. 96-93 το Αποέλ θα κερδίσει και είναι στους τελικούς των play-off. Όπως και πέρσι, η σειρά των τελικών είναι ανάμεσα στον Αποέλ και την Πετρολίνα ΑΕΚ, φίλες και φίλοι. Ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι παρακολουθήσαμε σήμερα. Αυτά είναι τα παιχνίδια που θέλουμε να βλέπουμε στο κυπριακό μπάσκετ.